Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ε, ψόφιος είσαι. Έχεις τον Γκάζα απέναντι. Τον Παπαγιανόπουλο με μαλλί. Όταν. Τον Παπαγιανόπουλο με μαλλί έχεις απέναντι. Όταν υπάρχει υποκρισία. Ναι. Και... κάνε το μικρόφωνο στο... ακούς καλά, γόρι μου. Ναι. Όταν στο μικρόφωνο υπάρχει υποκρισία. Υποκρισία. Και χύνεται άπλετη, να πούμε, κάτω. Τι, ο κόσμος καταλαβαίνει. Η υποκρισία. Α, υποκρισία. Αφήνεται ελεύθερη. Κάνεις τον καλό, κάνεις τον χριστιανό, κάνεις τον παοξί. Ε, τώρα γιατί σημαδεύεις τον Γρηγόρη, ακόμα δεν ξεκίνησε εκπομπή. Παοξί, κάνεις τον παοξί. Κάνεις τον... α, παοξίς εγώ, ναι. Ναι, ναι. Κάνεις τον φίλο του Σαββίδη. Τον φίλο του Σαββίδη. Αβάντα. Ναι. Οι άλλοι κάτω φοβούνται να κάνουν το Μελισανίδη, να πούμε, κριτική. Ναι. Καλό χοντρός έχει τρομοκρατήσει τους πάντες. Τους πάντες και τα πάντα, ναι. Πάει να δουλέψει ο άλλος κάτω σε κανάλι και του λέει: δεν θα πειράξεις αυτό, δεν θα πεις εκείνο, δεν θα κάνεις άλλο κτλ. Και τότε βάλουμε να καθαρίζω τουαλέτες, ρε φίλε. Να ξεμπερδεύω. Τι με βάζεις να πω. Τι με βάζεις να κάνω κουμπούλα. Τι μιλάω δηλαδή. Έλα καλημέρες, έλα μποτζόρνο. Μποτζόρνο. Δώσε μια καλημέρα σε κάποιον που θες. Τώρα φεσκαδούρα. Σε ποιον θες πιο πολύ να δώσεις μια καλημέρα? Σε ποιον θέλω να δώσεις μια καλημέρα? Ναι. Στη Βιβλία Αναστασιάδη. Στη Βιβλία Αναστασιάδη. Είδες που είχες ανάγκη να πεις μια καλημέρα κάπου, ρε φίλε. Γιατί οι 19 χρόνια κάνει αυτή το μνημόσυνο των παιδιών. Σαφώς. Έχει αναλάβει. Μόνο πέρσι λέει δεν πήγε. Είχε σοβαρά προβλήματα. Έκανε όμως τη μεταμόσχευση στην καρδιά της. Και είναι καλά. Είναι καλά και θα ζήσει να το θυμάται. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Άλλο λέω, θα ζήσει να το θυμάται. Ναι, κατάλαβα τι λες, αλλά προτρέχεις πάλι. Πεδαράς ήταν. Ναι, προτρέχεις. Αυτός ναι. Πάρ' τον κάτω. Τελευταία θα μείνει. Η Βιβλία είναι από τους ανθρώπους ναι. που στη γειτονιά λένε άτι καημένη, άτο καημένο, πάει ο Κυρθόδωρος, χλωμό τον βλέπω. Είχαμε στη γειτονιά μια γυναίκα. Αχ, ο Κυρμανόλης, πολύ χρωμό το βλέπω. Πολύ στεναχωριέμαι το 80-81. Ναι. Αχ, πολύ στεναχωριέμαι ο Κυρμανόλης. Ναι. Πολύ άρρωστος ο Κυρμανόλης. Λοιπόν, πέθανε αυτή
Ο Κυρμανόλης. Έβγαζε γούστα, τι. Ο Κυρμανόλης έρνεται στο αμαξίδιο 92 χρονών. 92 χρονών. Ακόμα το βλέπω το Κυρμανόλη. Ναι, 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 αυτά οπότε είναι μέσα στη ζωή. Τώρα... Δεν έχει. Λοιπόν, καλημέρες και μια που ξεκίνησες έτσι και στις οικογένειες των αδικοχαμένων παιδιών, έτσι. Τους θυμόμαστε και είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Εκείνη την αποφράδα, το αποφράδα μέρα. Λέξεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αποφράδα μέρα. Ήτανε. Άξι, τι να πούμε, ήταν καλή μέρα. Όχι, να τι πούμε ήτανε. Ότι οι Λήθοι που 40 χρόνια ναι. είχαν την εθνική οδό με αυτά τα βρωμοτέμπη. Εντάξει, να πηγαίνουν εκεί να προσκυνάνε τα εκκλησάκια και να τρώνε τα λουκούμια και τα αυτά. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Έφυγε, όχι μόνο τα παιδιά αυτά. Πασόκ δεν είχαμε τότε. Έφυγε, όχι. Δεν είχαμε Πασόκ. Όλα πριν, τα δεν χρόνια. Δεν φτιάχναμε του δρόμου νωρίτερα με τον Πασόκ. Τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε μια χαρά. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε ο δρόμο. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Με το έργο αυτό. Μα τρελάνε όλα. Παρακάμπτεται ίσω το πιο επικίνδυνο τμήμα τη οδική σύνδεση ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το πέρασμα των τεμπών. Κράτος ο Αλέξιος! Γιατί επιμερώνεται, δεν γίνανε. Έγιναν, αλλά ξεκίνησαν νωρίτερα, Κωνσταντίνε. Θα μου πεις εκεί κάθε 30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα. Ωραία, δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε. Μέχρι να μπει το χέρι στην τσέπη, ξαναβγαίνει, ξαναπαίνει. Για να φύγεις για Αθήνα. Ναι. Είναι να έχεις αμάξι πάνω από 150 άλογα. Ναι. Και να ξεκινήσεις το βράδυ η ώρα 9.30. Για να πας στην Αθήνα. Γιατί 9. Θα γλιτώσει τα διόδια? Όχι. Τι? 150, 180, 170 δεν θα έχει σουρά στα διόδια. Να, θα πας σφαίρα δηλαδή λες. Ναι, και θα ξεκουράζεται και ο κινητήρας γιατί θα χαμηλώνουν οι στροφές. Προσέξει και το αμάξι. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, 180. 180, εγώ δεν σου λέω 250. Εκεί φτάνει. 180. Ούτε κολόμπατσι στον δρόμο, ούτε τίποτα. Που να δουλεύει 180. Του έλουσε και του πουδάσου. Ούτε τίποτα. Ούτε 180 με το που θα φτάσει στα φανάρια, πώ τα λένε, στα διόδια. Σταματάς εκεί λίγο. Δίνεις το 2,20. Ευρώ, μισό ευρώ δεν έχει πουθενά. 3 ευρώ, 2 ευρώ. 3 ευρώ, 2,20, 1,80, 1,20. Παγκόσμια μέρα και των ζώων σήμερα, έτσι. Α, χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Γιατί ρε εσύ το, γιατί τι ήθελα έχει και πολλά, έχει, πολλά, έχει πολλά ζώα. Για τα ζωάκια μας, εγώ τα το είπα ζωάκια. Για τη Μίνη, το είπα για τη Λορέν, τη δικιά μου, για τα σκυλάκια σας, τα γατάκια σας. Εσύ το Γρηγόρη θυμήθηκες. Αυτά είναι τα ζώα τα καλά. Τα καλά τα ζώα. Τα άλλα είναι τα ζώα τα κακά. Ο Γρηγόρης είναι λέω, το καλύτερο δεν παιδί. Για τον Γρηγόρη. Χρόνια πολλά τον είπες πριν λίγο, με τρελάνεις. Χριστιανό Ρουφιάνο, συνάζει τώρα που είναι γιατί καλό. Γιατί βρε πρωί-πρωί με, γιατί λοιπόν, τον κοιμάσαι, ξυπνάς με τον Γρηγόρη. Υπάρχουν, ναι. Η λέξη ζώων έπρεπε να είναι καλή. Δηλαδή, αλλά το ζώο είναι μεταφορικά για τον άνθρωπο που δεν νιώθει. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος γιατί τα ζώα νιώθουν. Τα ζώα και νιώθουν και είναι και πολύ καλύτερα από πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι ζώα, είναι κάτι άλλο. Κτίνι μπορεί να τα πει. Εγώ βρίζω, ας πούμε, στον δρόμο. Τον βρίζεις. Εγώ βρωμού Έλληνα. Καλημέρα, βρωμού Έλληνα. Βρωμιάρι, εσύ, Έλληνα. Εσύ, η δουλειά σου είναι να βρίζει από ό,τι έχω αντιληφθεί. Όχι, ρε φίλε, να πυροβολεί. Όχι, δεν είναι δουλειά μου. Έλα σου πω ποιου πρέπει να βρει τώρα. Να σου πω ποιου πρέπει να βρει. Έγινε χθε η κλήρωση Football League. Χθε. Ναι, δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Βρίσε. Γιατί να βρίσκω. Γιατί να βρίσκω, Κωστή. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Αυτό είναι μια προχειρότητα, δεν είναι. Γιατί δικαιολογεί αστιότητες, αυτό είναι αστιότητα τώρα, ναι. Μια που το θυμήθηκα. Εγώ βρίζω την κακότητα. Δεν βρίζω. Κακότητα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια προχειρότητα. Όχι. Είναι πρόχειρη δουλειά. Πρόχειρη δουλειά. Τον πρόχειρο. Το δικαιολογεί τον πρόχειρο. Ναι, εντάξει, δεν δικαιολογεί τον πολύ καλό, αυτό που αμείβεται ακριβά, αυτού δεν δικαιολογεί. Ο άνθρωπος όπου είναι πρόχειρο δουλειά, δημέτριος και τα λοιπά, δεν έχει ικανότητα, δεν τον βρίζεις. Ναι, γιατί δεν ασχολείται και κανένας μαζί του. Δεν τον βρίζεις. Όπως με τη Football League, δεν ασχολείται κανένας. Εγώ βρίζω περισσότερο την κακότητα, ναι. Αλλά περισσότερο βρίζω το δίθεν. Δηλαδή, καλά, το δίθεν δεν νομίζω το γουστάρει κανένας. Όλοι δεν το γουστάρουν. Ποιος γουστάρει το δίθεν? Γουστάρεις μια δίθεν γκόμενα, ας πούμε, όχι. Μόνο που τη βλέπεις έτσι ξέρεις, άσε μας μόλις θα τη πεις. Άμα, ναι. άμα σου κάτσει και σε ξαπλώσει, πας. Ναι, και εσύ πας, και εσύ πας. Τι σε νοιάζει άμα είναι δίθεν. Ναι. Εσύ το κρεβάτι θες όχι, να κάνεις. Όχι, όχι, τις δίθεν. Ξενερώνεις με τις δίθεν. Άσε τώρα που ξενερώνεις. Άρα γουστάρεις τους δίθεν. Μία μου λες ότι τους γουστάρεις και μία μου λες άμα σου κάτσει μια χαρά. Τι θα πει δίθεν. Τι θα πει. Μια κόμενη η οποία είναι της πλάκας και το παίζει κομμενάρα. Ναι, αυτό θα πει δίθεν. Της πλάκας δηλαδή. Της πλάκας. Και το παίζει. Το παίζει ιστορία, αμαρτία μου. Αυτή είναι η κόμενα αυτή. Όμως πέρασε την τουαλέτα μέσα μετά. Τι θα πει. Εσύ θα πας. Εσύ δεν πας. Όχι. Μπράβο. Ακούει η γυναίκα σου τώρα γι' αυτό. Καλημέρα. Όχι, κοιμάται. Άσε ρε κουλιά που δεν θα πας. Τι έγινε. Το μάτι σου. Εγώ θα σας πω. Εγώ θα ακούσουμε τι θα μας πει. Τι θα μας πει. Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ουάου. Τουλάχιστον. Όχι, για το δίθεν τώρα. Δίθεν.
Όχι, όχι. Ναι, αλλά όλοι αυτό να βάζουν και ακούνε όμως μεσημέρι για να ενημερωθούν να πάρουν θέματα που πουλάτε τρέλα στο Τζόρτζιο. Λοιπόν, ναι. Άλλο τα θέματα. Άλλο τα θέματα. Ποιο θα βγάζει όμως τα θέματα, ο Φούβουτος. Τι σημαίνει δίθεν. Ναι. Γίνεται ένα δυστύχημα. Ναι. Πεθαίνει κάποιο. Και πάει κάποιο και καλά κλαίει από πάνω. Ναι. Κάνει τότε σε ένα χωριό. Αυτό είναι το δίθεν. Ναι. Πάει στην κηδεία και κάνει κάτω στεναχωρημένο. Θέλει να πηδήξει τη χείρα, ναι, και κάνει το στεναχωρημένο. Ναι. Όχι για τον Μπούζο, λέω για τον Μπούζο. Ναι, ναι, ναι. Βρήκε σύμμαχο εδώ, βρήκε. Κύλησε, κύλησε ο Τέτζερ και βρήκε το καπάκι. Εσύ είσαι παοξίδε. Θέλετε να κάνετε δίθεν εξυγίανση. Δίθεν, δεν θέλουμε. Αυτό το βγάλανε οι άλλοι απ' έξω ότι θέλουμε να κάνουμε δίθεν εξυγίανση. Εμεί θέλαμε να διώξουμε αυτού που υπήρχαν. Για να βάλετε δικού σα να σφυρίζουν μέσα. Αλλά εμεί δεν μιλήσαμε ποτέ για εξυγίανση. Αυτό ήταν μια ταμπέλα που την έβαλαν οι άλλοι γύρω-γύρω για να έχουν να χτυπάνε. Χρησιμοποίησατε το δεν υπάρχουν γλου, ναι, τον πρόεδρο τη ΕΠΟ, το οποίο το βάλετε εσεί εκεί απάνω. Δίθεν είναι αυτό. Αυτό είναι ανίκανο. Αυτό είναι ανίκανο. Είναι αυτός στα πρόχειρα, στα τέλη, δεν ασχολούμαστε καθόλου. Αυτό είναι ανίκανο, οπότε στον δρόμο τον βλέπει. Ναι, λες, ούτε καλό, καν τον βλέπει. Δεν κάνει τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, είναι αδιάφορο. Δηλαδή, ούτε καλό ούτε κακό. Έχω εικόνα από γραμμένο. Σου λέει, είμαστε στο αεροπλάνο, μπαίνουν καμιά τριανταριά παοξίδε, κάθεται μπροστά ναι, στι καλέ τι θέσει ναι, και περνάνε όλοι και δεν του μιλάει κανένα. Γιατί δεν το μιλήσει. Ναι, ούτε καν σαν να μην κοιτούν, με λένε γραμμένο. Αν είχατε την ΕΠΟ που τον βάλετε για να παίρνετε τι διαιτησίε, θα το χαιρετούσατε. Αυτό είναι το δίθεν το δικό σα. Να φέρεις ένα παράδειγμα τέτοιο. Ναι, να φέρεις κύριε Χολύπτα μου, βέβαια. Sorry. Τους έχει όλους στην blacklist εκτός από σένα. Γιατί... Δεν ξέρω, σε γουστά. Εσένα σε παίζει για καλά. Τους άλλους παίζει όλους για στραβά. Έχει στραβά, τι. Ναι, όλους για στραβά, εσένα για καλά. Αυτός είναι ο Καζαμπάκας. Λοιπόν, κάτσε να σας κεράσω τώρα και τους δύο. Καφεδάκι, πίτα, μπουγάτσα. Μόνο στην καντίνα Pit Stop. Μαζί με μια μπουγάτσα παίρνετε άλλη μια πίτα δώρο. Μαζί με το καφεδάκι παίρνετε και το νερό. Στον πέμπτο καφέ ο έκτος θα είναι Κούτρα, όλα αυτά σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 και οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρρογέφυρα Σταυρούπολης. Ο καλός Χριστιανός τι είναι. Τον κερνά τον κόκκινο κάτι τυρόπιτες εκεί. Πάλι τον Γρηγόρη, γιατί είναι το παλικάρι μου. Αφού είναι φίλο του, γιατί δεν τον κεράσει. Του βάζει στο Facebook, δείτε τη διαφήμιση. Τα, καλά κάνει. Άκου να δει. Καλά κάνει. Εγώ με τον κόκκινο. Άκουσα, είμαι. Δεις, αυτό εγώ είναι... με τον Γρηγόρη. Ναι, εντάξει, αυτό ναι, θα μπει εμπορικότητα. Να τρως λουκανόπιτα και να κάνει διαφήμιση. Μα έτσι το απολαμβάνει και το γουστάρω άλλο. Λοιπόν. Ωχ θέ μου, ωχ θέ μου. Πρωί προάδρο κοιμάται τώρα ο Γρηγόρη και θα βλέπει φιάλτη στο. Ναι. Τον κερνάει τη ρόπιτα ναι, και του βάζει στο Facebook το μαγαζί ο κόκκινο. Ναι, αλλά ανταποδοτικά. Εγώ όπω ακούω, ακούω και εσύ έχει βάλει στι διαφημίσει ναι, πακέτο ναι, ναι, και το γεύμα μαζί. Ναι, άλλο αυτό. Γιατί ο Γρηγόρη δηλαδή να τρώει το πέσιμο και εσύ όχι. Άλλο αυτό. Ναι, ναι. Αλλά να κάνεις ανταποδοτικότητα. Ανταποδοτικότητα. Στείλτονα. Στείλτονα, στείλτονα. Ναι, στείλτονα. Στείλτο πρωί-πρωί. Πάμε στη Μέτροπολη, η οποία σήμερα είναι κούκλα. Είναι κούκλα, ναι. Τι εκεί είναι κούκλα, είναι. Έχει όλο το ρεπορτάζ από Μίνσκ, έχουμε εκεί απεσταλμένους. Αυτό έλειπε να μην είχε. Ναι, σαφώς. Στη Στάλα θα πάω κι εγώ, να ξέρεις. Στη Στάλα. Στάλα, Στάλα. Στάλα, ευρωπαϊκά. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε... Αφού ήταν να πας και στο κόψα το ταξίδι. Μου το κόψανε, ναι, γιατί λέει θα λείπω 4 μέρες, λέει 8 εκπομπές μου, λέει ο Παύλος μου, λέει πολλές εκπομπές. Λέει θα αφήσει εδώ τον Κωνσταντίνο, το απόγευμα, τον Θανάση, τα κάνουμε εδώ πέρα. Ωραία, δεν άλλο φοβάται. Τι. Δεν από τους χορηγούς σωστά για αυτό. Ναι, ναι. Δεν μου το πέφτω όμως. Ναι. Θα πάω να το ρωτήσω. Αυτό πει, εσύ αυτός θα τρελός. Από τους χορηγούς ανάποδα. Αλλά μας κάνουν ζημιά. Λοιπόν, τα ξέρω, θα λέω πως είναι. Ναι, ναι, εμένα μου είπαν ότι θα λείπω 8 εκπομπές, είναι πολλές μέρες και δεν το προχώρησα. Λέω, οκ, okay, σεβαστό, δεκτό, αλλά. Μάλλον ήταν ακριβά τα εισιτήρια. Μπορεί να ήταν και αυτό. Ναι, 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 ναι. Λέγε. Λοιπόν, τι είναι, κούκλα είναι. Κούκλα, διότι εκτός από όλα τα θέματα ρεπορτάζ, ναι, έχουμε και 24 σελίδες. Τρομερή δουλειά από Βασίλη Βλαχόπουλο, από Γιώργο Πετρίδη και από Στέλιο Παρθενάκη για την Basket League που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Τώρα που βάφω το σπίτι, τι? Βάφω το δωμάτιο της Ευγενούλας. Ναι, δώσε μου το 24σέλιδο. Σε τρελός εσύ. Να το βάλω να το απλώσω κάτω στο σανίδι. Φίλε, έχει πέσει πολλή δουλειά εδώ. Δεν δε λέω εγώ. Έχει πέσει καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή τι υπονοείς. Είναι κακό για τα. Και ο άλλος καθαρίζει σώμα. Τέτοιοι είστε, ρε. Φίλε, βρούτη. Ποιος θα διαβάσει πάλι. Εγώ θα το πάρω το 24σέλιδο. Εσύ που είσαι παοξής. Οι Αριανοί τώρα που πάνε 200 άτομα θα πάνε. Ναι, γιατί πάνε 200 άτομα τώρα και 300. Τι έπαθαν ξαφνικά. Αυτοί γέμιζαν το πάλι με τα δρυμίκλα να το γέμιζαν. Με ομάδες Α2, τι έγινε. Θες απάντηση. Βέβαια θέλω. Γι' αυτό σε έχω εδώ. Λέμαν. Ναι. Όσο καιρό ο Άρης στην μπάλα ήταν να πούμε τη Φάπα. Άρα λες μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τώρα γίναμε δυνατοί. Αυτή ήταν το μπάσκετ σοκολάτα. Ναι. Του αθλήματος. Του σωματείου. Ναι.
Μόλις βγήκαν από τα αυγό τους οι Αριανοί και ξεμύτησαν, βγήκαν τα σαλιγκάρια έξω μετά τη βροχή, να πούμε, κάναν δύο νίκες και νομίζαν ότι το πουλί τους έγινε σαν του Σανκαρέ, να πούμε, ενώ είναι σαν το φιδάκι του Δεϊαμαντίου. Άρα λες, ναι, αυτοί οι Αριανοί που βγαίνουν και ο Παπαβαραγιάννης ο πρωί που λέει πάμε για πρωτάθλημα, θα τους τα πάρουμε όλα. Ο Βαραγιάννης σας τρολάρει, να πούμε. Τρολάρει ο Βαραγιάννης, είναι ωραίος. 30 χρόνια πηγαίνετε για πρωτάθλημα. Είναι ωραίος. Να μην σας πρίξουμε κι εμείς. Ναι, μ' αρέσει αυτό το τρολάρισμα. Αυτό είναι σήμα τη οικογένεια του Άρη στα Ράδια. Λέγεται το αυτό κι εσείς, να τρολάρετε του Παοξίδες. Ναι. Και αυτό κάνει ο Βαραγιάννης. Ωραίος, ωραίος ο Βαραγιάννης. Ναι. Ναι. Οπότε, τώρα που είδανε αυτοί ότι κάτι γίνεται σωστό, δηλαδή τι σωστό, παίρνουν παίκτες που τους φέρνει ο προπονητής και ο πρόεδρος. Δεν υπάρχουν μάνατζερ εκεί πέρα, τους κλέβουν. Ο κόσμος δεν ασχολείται με τα εσωτερικά, ασχολείται μόνο με την κερκίδα. Οι σουπεράδες δεν θέλουν να μπουν μέσα να κονομάνε όπως κάνανε οι παλιοί, σου λέει κερκίδα. Ναι. Δυνατή, είμαστε εδώ, μέχρι εδώ είμαστε. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για ένα λαό που είναι πολύ μπασκετικό. Στάσερ, τι μπασκετικό. Ο πιο μπασκετικό, εγώ θα πω. Δεν μου λέει. Όχι, παοξή, αλλά το παραδέχομαι. Ναι, ο πιο μπασκετικό. Σου λέω τα θετικά. Ναι. Πήρε τις μπαλέτες, τις πούλησε στο Μαρινάκι. Στο Μαρινάκι, εντάξει, μια χαρά έκανε το δίκιο. Καλά έκανε. Πλήρωσε τους παίκτες. Άρα σωστή κίνηση. Ναι, δεν τα βάλε στην τσέπη. Ναι. Πήρε ωραίο συμβόλαιο από το Ιντερνετ, πληρώνει τους παίκτες. Ναι, μια χαρά ξεκίνησε. Έκανε την μπουτίκ, ας πούμε, από ένα τηλέφωνο που είχε η γραμμή, έχει πέντε. Πέντε. Έχουμε ίντερνετ, έχουμε ωραίες κοπέλες και έχουμε ανέβει επίπεδα. Και εγώ σου λέω το εξής. Ναι, πες μου να δω που θα καταλήξω. Ποια ομάδα στον κόσμο είναι καλή στην μπάλα, ναι, και ασχολείται ο κόσμος με τα βρωμαθλήματα τύπου μπάσκετ βόλεϊ. Πολλές έχω παράδειγμα. Οι Αριανοί στο μπάσκετ, εσείς ναι, με το βόλεϊ, ο Αυτοκράτορας, ο Παντοκράτορας. Ο Πατριάρχης, αγόρι μου. Ναι, ο μόνιμος κυπελούγος. Ναι, 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 ναι. Αυτά εδώ. Και αύριο το Δελασάλ θα πάει στο σκάκι με το γυάλια και θα βγει και να πούνε στο σκάκι βγήκαμε πρώτα. Τα μεγάλα κλαμπς, Ρεάλ, Μπάγεν, Μπαρτσελόνα έχουν καλές ομάδες και στο χάντμπολ και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Έχεις δει στον ΟΤΕ TV στην Όβα να παίζει της Ρεάλ το μπάσκετ ή ξέρω εγώ το... Η Ρεάλ στο μπάσκετ είναι πρώτη στα πρωταθλητριών. Σοβαρά. Είναι νούμερο ένα. Δηλαδή λέμε τον Παναθηναϊκό εξάστερο, αλλά έχει πάρει 11 η Ρεάλ. Ενώ γεμίζει η Ρεάλ, ας πούμε, το μπάσκετ. Ζήγκα. 15.000 γήπεδο γεμίζει συνέχεια. Και η Μπαρτσελόνα και η Μπάγεν που έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Εσύ είδες ποτέ στην τηλεόραση Μπάγερν στο μπάσκετ? Πολλές φορές, Ευρωλίγκα παίζω. Ναι, κάθεσαι και τη βλέπεις δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή, δεν κάνω να τη δω. Άμα πάμε, στείλει στο διαφημιστικό τμήμα να πουλήσει μπάσκετ τώρα, θα χεστούσε η διαφήμιση, να πούμε. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Τι έλεγες παλιά όμως για τον μπάσκετ? Θέλετε μια αλήθεια, ρε Παοξίδες? Θέλετε να δείτε πρωτάθλημα στο Μπάοκ? Θέλετε? Α, πάτε γκρεμίστε το παλατάκι τώρα. Γκρεμίστε εκεί πέρα και γκρεμίστε. Βάλτε τις μπολντόζες, πάτε στο παλατάκι και γκρεμίστε. Τι έλεγες? Και λέω. Το παλατάκι θα μείνει εκεί, θα πάρω πρωτάθλημα. Με το παλατάκι πρέπει να το κάνετε μπροστά στο δεδροπόταμο, να πάνε όλοι γύφτε εκεί. Και να γίνεται ζήγκα, να γίνεται πάρτι. Οι πολιτισμένοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η τοποθεσία παίζει ρόλο. Έχουν χαρτομάτι να φυσήξουν τη μίξα του, ενώ οι άλλοι τα κάκατα τα πετάνε, θα ρίξει και είναι ακόντια να πούμε. Ναι. Στο αεροδρόμιο κάνατε μπάρτι. Ακόντια τα κάκατα. Τα κάκατα πλάκα κάνει. Εκεί, λοιπόν, εκεί στο δεντροπόταμο Κορδελιό, Νεάπολη και τα λοιπά. Εκεί θα ήταν 8.000 ζήγκα σε κάθε μάτι. Συμφωνώ μαζί σου. Ήρθε ένας από την Πελοπόννησο, τον κάνανε κάπου εκεί σε ένα αστυνομικό τμήμα υπεύθυνο. Ναι, ναι. Και μαντρώνει 10 παοξίδες, τους βάζει μέσα. Λέει, τι κάνανε αυτοί? Λέει, οπλοφορούν. Τους πιάνουν, έχουν όπλο, όχι. Μαχαίρι, όχι. Αυτό με το φακό που με τα 1000 βολτ που. Α, το δικό σου. Το δικό σου. Ωραίο, ναι. Ωραίο φακό, Κωνσταντίνε. Ναι. Σου κάνει το μαλλί τρίχα, ναι. Τζιν. Έχει κανένα τέτοιο? Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Και τι έχει? Είχαν να κόψουν τα νύχια τους κάνα μήνα. Ναι, ναι. Το δάχτυλο, να πούμε, έχει γίνει το ένα σάρκα κρέας ένα, νύχι. Ένα και το αυτό. Σάρκα, ναι, κρέας ένα νύχι και τα λοιπά. Ναι, ναι. Πήγε μάλλον ένας με έναν άλλον, να πούμε, σε ένα καφενείο στην Νεάπολη. Του δίνει μια με το νύχι. Το ρίχνει κάτω. Φωνάζει. Φωνάζει την αστυνομία. Έρχεται ο άλλος από την Πελοπόννησο. Με χτύπησε, λέει, με το μαχαίρι. Το βάζουνε μέσα. Ψάχνουνε μαχαίρι να βρουν, δεν υπάρχει μαχαίρι. Είχε να κόψει 2,5 μήνες ο Παοξής στον ήχη του, να πούμε. Τραβάει και μια μόνηση για τέτοια βρωμιάριση. Το κάνει και αντιτετανικό ορό, να πούμε το λάθος. Και το βάλανε μέσα για οπλοχρησία, οπλοφορία των ανθρωπάκων. Θέλανε γήπεδο αυτοί να κάνουνε ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Τι να πω, ρε φίλε. Πού πάνε, γιατί φεύγει. Θέλετε γήπεδο εσείς να κάνετε ανατολικά της Θεσσαλονίκης? Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, 30 ευρώ ταξί έχει. Ναι, 12 ευρώ βενζίνη άμα έχεις. 16 βάλου το κόρτο μας και το δικό μου που καίει τη βενζίνη την τρώει όπως τρώει ο κόκκινος στις τυρόπιτες τζάμπα από, από τη βλάστη και το βάζει στο Facebook διαφήμιση. Τι είναι αυτό? Να πάει κάνει δουλειά με τον κόκκινο, να πει τι λεφτά θέλετε, δυο λουκανόπιτες. Κατάλαβες?
Φύγε, φύγε, του λέω μαζί, δεν θέλω να κάνουμε δουλειές, του λέω. Φύγε, φύγε το στούντιο, φύγε, φύγε. Τι είπες πάλι πρωί, πρωί, τι είπε ρε φίλε. Μέχρι ο Καζαμπάκας χτυπιέται απέναντι. Φύγε λίγο να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, σήμερα με τη Metrosport είπαμε 24 σελίδες. Basket League, πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική. Η μπασκετική, με νιώθετε, με καταλαβαίνετε. Μαζί με Metrosport, 24 σελίδες, πολύ καλή δουλειά από Βασίλη Βλαχόπουλο, Γιώργο Πετρίδη και Στέλιο Παρθενάκη. Η With Vision σας φέρνει και την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση With Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο win.gr ή σε ένα κατάστημα Win και δείτε κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια. Τεχνικά έχουμε Γιάννη Πλούταρχο στο Βεργίνα Θέατρο και πρέπει να πάμε όπως και δίποτε. Όχι επειδή είναι αγαπημένος Πλούταρχος που ξέρουμε όλοι, έτσι ταλαντούχος, φωνάρα, τραγουδιστάρα. Αυτή η παράσταση έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι πιο παράσταση, περισσότερο σαν σόου. Ένα ερωτικό story που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και δίνεται με τα τραγούδια του Πλούταρχου. Είναι πραγματική υπερπαραγωγή. Όσοι γουστάρετε, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και το εισιτήριο κοστίζει από 20 ευρώ το ποτό. Λοιπόν, συνήρθαμε μετά τα κόντια, έτσι κλαίει όλη η πόλη, γονατίσει. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τα μπάσκετ και τα μάσκετ και τα βόλεϊ δεν πουλάνε, λες. Άμα η ομάδα του ποδοσφαίρου τραβάει, ναι, δεν υπάρχει ούτε οι μπαμπάδες των παιδιών δεν πάνε στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Ναι, αυτό λέω. Ναι, αλλά η ομάδα του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ τραβούσε, αλλά το παλατάκι γέμιζε με 10.000 κόσμο όταν σήκωνα. Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός για να βρει τον Ολυμπιακό. Με 500 άτομα και 300. Και με τον Φίνικα Σύρου είχε 10.000. Έπαιρνε σκούπα, μαστραπά ο ΠΑΟΞής και ο κάθε ΠΑΟΞής Αριανός είναι στερημένοι σε αυτή την πολυρακλιδέα από κούπες. Ότι είναι στερημένοι. Είναι στερημένοι και από κούπες, ναι. Είναι και καθυστερημένοι. Όχι, όχι, Κωνσταντίνο. Ένα κομμάτι από αυτούς. Ένα κομμάτι παντού είναι καθυστερημένοι. Παντού και στην Αθήνα μπορεί να είναι και στο. Στο Μετρόπολη, άμα κάνουμε μια έρευνα. Έρευνα, ναι. Και ψηφίσει ο κόσμος. Κόσμος, ναι. Τι να ποιο θα βγάλει το πιο καθυστερημένο. Ποιον θα. Δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή, θα το βάλεις. Κάνε ένα γκάλο και πες. Ποιος. Να πει ο Μπούζος. Έχει το τολμάει ο Μπούζος να κάνει. Να κάνει. Ποιος. Για να βγει με το χαμόγελο του. Γιατί να το κάνει αυτό το ερώτημα, ρε Κωνσταντίνε, ποιο θα είναι το κέρδος. Αυτά δηλαδή. Πουλάνε. Αυτά πουλάνε. Θες να πουλήσει τώρα. Να ξεφωνίζεις κάποιον. Θες να τον ισοπεδώνει. Εγώ θα σας πω. Ο Μπέους θα μας πει. Δεν θα πει. Αυτό. Εγώ. Όχι άλλο Ζαΐρη. Ο Ζαΐρης είναι στο Μίνσκ τώρα. Πρέπει να σηκώνεται όπου να είναι να ετοιμαστεί. Έστειλε με τον Πετροτό μια φωτογραφία. Πήγα εγώ στο Facebook. Τώρα θα πάμε σε λίγο και στο Ζαΐρη, ναι. Και τρώγανε πρωινό στο. Πώς το λέει, στο Hilton. Να μην φάνε τα παιδιά. Τι? Και εγώ αν ήμουν τώρα εκεί μαζί του, έτρωγα πρωινό. Αλλά δεν είμαι, έμεινα εδώ για να λέω τους χορηγούς. Και να κάνω, να ακούω τα χόντια, τα νύχια. Αυτή τώρα, αυτή τώρα που ήταν στο Hilton, ναι, θα νομίζανε ότι εκεί παρκάρει κανένα ζωολογικό κήπο, θα πούμε. Γιατί ρε. Από το Ζαϊρέ, κάτι να αρχίσει. Ξέφυγε από το κλουβί ο Ζαϊρέ. Πράγμα, είσαι Ζαϊράκο, εσύ. Το Ζαϊρούλι. Δύο μέτρα γαϊδούρι Ζαϊρούλι. Ναι. Τα παοξή δύο μέτρα. Ναι. Με αυτή τη μούρη. Ναι. Τι δουλειά έχει στο Χίλτον. Εντάξει, ρε, εσύ. Εντάξει, λοιπόν. Στο Χίλτον τα αυτά τα στο Χίλτον κλείσαμε. Είμαστε large, είμαστε άπλε. Για να μην λε ότι έχουμε θέματα για τα εισιτήρια. Να. Αγριέψει τον Ζαϊρή στη ρουσική αρκούδα. Θα σε πω εγώ. Θα πούνε. Ναι. Αγαθός γίγαντας. Δεν βάλατε κλειδαριά. Δεν βάλατε στο κλουβί μέσα. Τώρα κάτσε να το βγάλω το Ζαΐρη, σε ξεπατώσει. Θα το βγάλω, θα τον πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντάχει λίγο τι έγινε χθες στο Champions League με τα αποτελέσματα και αμέσως μετά συνεχίζουμε να πάμε στον ΠΑΟΚ πώς θα παίξει, πώς θα αγωνιστεί σήμερα με την Πάτε Μπόρισοφ για να ανοίξουμε και γραμμές. Πρώτα αποτελέσματα. Είδε τη Τσουλού. Όλα τα γύρω-γύρω. Μ' αρέσει. Ναι. Αυτό θα βλέπει για να έχει εικόνα και ένα μα που κουστάζει να δει. Έχω εκεί το σκιόν, το κινητό, έχω τι συνθέσει. Ωραίο. Έχω εικόνα φοβερή. Ωραίο. Αλλά επειδή είναι τα μάτσα όλα μαζί. Γυριστρούλα. Πάω χθε με τον Στέφανο να πούμε. Εκεί ο Χατζηνάκος. Χατζηνάκος ήταν στο δεύτερο, πήγε να την τακτοποιήσει ή όχι. Όχι, πήγε στην Ουκρανία, βρήκε μια άλλη. Α, βρήκε Ουκρανία, ναι, μάλιστα. Για ένα 80, αυτός ένα 60. Με ένα 60 καλά θα ήταν, αλλά τέλος πάντων. Πήρε και ένα σκαμπό μαζί του. Στο κρεβάτι είναι όλοι ίδιοι. Τι είναι, στο κρεβάτι είναι όλοι ίδιοι, ρε φίλε. Εντάξει. Ξαπλωμένος θα είναι κι αυτός. Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Λοκομοτίβ Μόσχα Σάλκε 0-1. Η Σάλκε πήρε το μάτς στο 90 με ένα κόρνερ, μια κεφαλιά. Μόσχας, Σάλκε. Αυτές οι κολορώσικες ομάδες, ναι, οι αντιαισθητικές, οι ανέραστες, οι άνευρες. Κάνουν μαγκές μόνο το καλοκαίρι, ναι, που είναι αυτές, οι άλλες ανέτοιμες. Άσε, αυτές είναι δηλαδή, κανονικά δεν είναι Ευρώπη. Η Ρωσία είναι στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι, ρε Κωνσταντίνε, τι, επειδή τα παλιά έσαι εδώ, παλιά. Εσύ σου δού δεν είναι. Παλιά, εδώ δεν είναι πλέον. Ευρώπη. Πλέον δεν είναι Ρωσία. Ευρώπη. Ναι. Πλέον ανήκει η Ευρώπη, κανονικά. Δεν το δέχομαι. Γιατί ρε εγώ δεν το δέχεσαι αυτό, τι κάνουμε, τι δέχεσαι ρε παλικάρι. Δεν τη δέχομαι τη Ρωσία. Γιατί η Ευρώπη ψυχούλα μου δεν τη δέχεσαι. Όπως δεν δέχομαι τον εαυτό μου στην Ευρώπη. Βαλκάνιος είμαι. Ναι. Ή τα Βαλκάνια. Ναι. Δηλαδή Αλβανία. Άρα τη Ρωσία την έχουμε, τι, ο Σουσουδού, θα την έχουμε. Ναι, όχι, Σουσουδού. Ναι.
Αλβανία. Ναι. Βαλκάνια. Βουλγαρία. Βαλκάνια. Σκόπια. Βαλκάνια. Άλλη, Ρουμανία. Ρουμανία και Ελλάδα. Βαλκάνια. Είναι Βαλκάνια. Όχι, ναι, αλλά ανήκουμε σε μια ευρύτερη περιοχή που λέγεται Ευρώπη. Τι να κάνουμε. Τι ανήκετε τώρα, πού ανήκουμε στην πραγματικότητα. Πόρτο Γαλατά 1-0. Το πήρε ο Κοσεσάο. Τον φίλο στο Φατίχ Τερίμ με Γκάρι Ροντρίγκες έπαιζε, δεν είχα σέντερ φορ. Το γκολ τώρα που μπαίνει εκεί. Τον αφήνουν μόνο του Μαρεκά. Τον αφήνουν μόνο του το Μαρεκά. Και τώρα ο Φατίχ Τερίμ δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Μαντζουράκης και ο. Α, τώρα που πει ναι. Μαντζουράκη θα τον ναι. έχουμε την Κυριακή στην Τούμπα. Άσε με, θα βάψει 4 ιστόνε στο Μαλί για να ναι. φαίνεται νέο. Θα πούμε ναι, θα τα βάψει. 1,5 τόνο γκάρι. Χθε θυμηθήκαμε και την ατάκα του Χούτου που τον είχε πει άσε μα ρε Μαντζουράκη, βρωμάτα χνότα. Το 2000 είχε πει. Ο Χούτο και ο μπαμπά του. Μπαμπά του, το κατέστρεψε. Για το τρολοκομείο και ήδη. Και κακώ εκπροσωπεί παίκτε ο Χούτο γιατί ο ίδιο υπήρξε ένα μεγάλο ταλέντο, ήταν φελό. Ναι. Φελός. Ήτανε. Ήταν μεγάλο ταλέντο, αλλά φελός. Το ναι. μαζέψατε κι εσείς. Είναι ένα δείγμα που ο πατέρας ζαλίζει τα μυαλά του παιδιού του. Ρε, τι με νοιάζει. Κλασικό εμένα. Παράδειγμα το, είναι το αυτό. Το μαζέψατε εκεί. Τον πήραμε, δεν έβαλε γκολ σε εμάς, 8 μάτσε ξενιά. Βρε τι γκολ να βάλει, ναι. φελός ήτανε. Ναι. Το μαζέψατε. Έχετε μαζέψει εδώ σαβούρα μπορεί. Έχουμε μαζέψει, ναι. τι θα κάνουμε. Un abbraccio grande da Lampros Coutos. Lampros Coutos. Ατλέτικο Μαδρίτης Club Brugge 3-1 με Griezmann πρωταγωνιστή. Να μοιράζει, να σκοράρει. Μ' άρεσε η Ατλέτικο γιατί χθες χρησιμοποίησε ένα στυλ παιχνιδιού τελείως διαφορετικό. Γενικώς δείχνει να αλλάζει τακτική ου Σιμεώνε, φίλε. Αλλά η Ατλέτικο είναι μια ομάδα η οποία έχει καταργήσει πλάγιους μπακ. Ναι, ναι, ναι. Extreme, ναι. Έχουν βάλει όλοι κάτι κολλή. Λες να τα παίρνει από εκεί ο φίλος ο Ζουνίδης, γιατί θα το κουβεντιάσουμε. Και αυτό ο Ζουνίδης να παίρνει τακτική Ατλέτικο που και αυτή όντως θα έχει καταργήσει τα εξτρέμ και να παίζει έχει, με αυτούς τους παίχτες. Έχει βάζει πολεμιστές. Εντάξει, και η ΑΕΚ έχει πολεμιστές η ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, βάζει έχει πολεμιστές. Πολεμιστές. Και τώρα που θυμήθηκα την ΑΕΚ, την φιλενάδα σου, ναι. γιατί έχουμε χολοσκάσει εξίδηση. Εμείς παίξαμε καλύτερα με την Μπενφίκα και δεν σε τυχαίνει. Αλήθεια είναι. Βρε πριν 10 μέρες δεν τους κέρδισα. Στα μεταξύ μας δεν με μετράνε. Ναι, αυτό που λένε είναι αλήθεια όμως. Τι αλήθεια, πριν 10 μέρες ήρθα στην Τούμπα. Έβαγαν δύο μπαλόνια και φύγανε. Γιατί με ζαλίζει τώρα ποιο στάθηκε καλύτερα με την Μπενφίκα. Να πω ήταν πέρσι, ναι. Τον Μάιο δεν του ξανακέρδισα. Με τον Κομίνη δεν του ξανακέρδισα. Τι άλλο θέλουν δηλαδή. Κοίταξε τώρα, ναι. κοίταξε τώρα πώ και έχει καταργήσει τις πλάγιες. Συμφωνώ, ζάνες. Συμφωνώ τι έχει καταργήσει. Έχει τον Άριας ναι. ψιλοστόπερ δεξιμπακ 1,85. Έχει τον Λούκας 1,85 αριστερό στόπερ που τον έχει. Και αριστερό μπακ. Έχει τον Γκο και οχτάρι στα αριστερά εξτρέμ. Σκύλι του πολέμου. Εκείνο μπορεί να το πει. Αυτό παίζει. Αυτό είναι. Ένα στου τρει. Ο Λεμάρ είναι και καθαρό ναι. αιμο κιόλα, Άτι. Έτσι, ναι, ναι. Ένα στου τρει. Φτάνει. Ένα στου τρει να πούμε. Ναι, 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 ναι. Και ο Κώστα εκεί βαρύ. Σέντερ φορά, εντάξει εκεί. Ναι. Σέντερ φορά και τον Γκρισμάν. Τον Γκρισμάν τον αναδεικνύει τον Κώστα να πούμε. Ναι. Και παρουσίασε ένα ποδόσφαιρο που κατοχή. Ωραίο ποδόσφαιρο. Το οποίο α πούμε δεν έχει σχέση με αυτό το τραβάω ψηλά και κλέβω και κάνω. Έδειξε ένα άλλο στυλάκι χθε. Αναφέρθηκε πολύ σωστά στο ότι ο Γκρισμάν αναδεικνύει τον Diego Costa, έτσι είναι. Τραβάει παίχτες πάνω του με την ταχύτητα και αφήνει τον Diego Costa να αλωνίζει. Αυτό γίνεται σε όλα τα μάτια. Είναι πιο εύκολο στο σκοράρισμα. 100%. Ο άλλο πιο τσακπίνη, πιο σκοράρι βέβαια κιόλα. Βάζει και κόλλε, βάλε και χθε. Εκπληκτικά τελειώματα έχει. Τα πλασέ του κάνουν πολύ. Δηλαδή, αν με έλεγε ρε παιδάκι μου, είσαι πρόεδρο μια ομάδα. Ποιον θα έπαιρνε. Τον Costa ή τον Γκρισμάν. 100% τον Γκρισμάν. Άλλο level. Πώς λοιπόν, level. Αυτά τα πει στον Γρηγόρη το μεσημέρι, μην το σκίσει μόνο κιόλα. Ναι, αγγλικά τα ξέρει βέβαια. Μπορούσε η Ντόρτμουντ. Κοπταφωνία ήταν βέβαια. Ναι. Μπορούσε η Ντόρτμουντ Μονακό 3-0. Εύκολα η Ντόρτμουντ στο δεύτερο πάτσε γκάζι. Στο πρώτο του μπλόκαρε εκεί ο φίλο μα ο Ζαρντίμ, ο οποίο είναι για φούντο. Και μια που είπαμε για φούντο, είχαμε. Ο Ζαρντίμ είναι αυτό που μοιάζει με το Μητροπάνο. Στον Ολυμπιακό που ήταν. Ναι, 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 ναι. Είναι για αυτό. Καλός προπονητής. Πολύ καλός, αλλά του πούλησαν όλες τις ομάδες. Δύο ομάδες έφτιαξε σε δύο χρόνια, ναι. τις πούλησαν και τις δύο. Καλός προπονητής. Πολύ καλός. Εντάξει, ναι. μην λέμε τώρα, είχασε χθες 3-1. Καλός προπονητής. Πολύ καλός, συμφωνούμε. Τότε ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει φέρει πολύ καλούς προπονητές. Αυτό ναι. πρέπει να το αναφέρουμε. Σίλβα, Ζαρντίμ, Βαλβέρδε. Και καλούς προέδρους στην ΕΠΟ είχε. Και καλούς προέδρους στην ΚΕΔΙ. Και φιλικά είχε. Τα είχε και φιλικά. Όλα οργανωμένα τα είχε. Και το πακέτο. Όλο. Όλο. Και ομαδάρα. Και ομάδα. Έτσι. Είχε έτσι. Το πακέτο Ολυμπιακό. Σωστός. Αυτό σωστός. Δεν το έχει κάνει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Ολοκληρωμένα όχι. Γιατί η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ πάνε να κάνουν κομμάτια. Ναι, μπράβο. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Σωστά να τα λέμε. Έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός το είχε όλο το πακέτο και αυτό και ήταν. Στι 40 ήταν. Ναι. Πρόεδρο τη ΚΕΔ Βορειοελλαδίτη. Ναι. Έλαδο Λιγούρι. Έλαδο να φας. Να φας. Πρόεδρο τη ΚΕΔ, ΜΕΔ, ΕΠΟ, Super League. Πρόεδρο τη ΕΠΟ Βορειοελλαδίτη. Έλαδο Λιγούρι. Έλα φας. Χθε κυκλοφορούσε με. Προπονητή καλό πάρε. Πεχταράδε πάρε. Ναι. Χθες πέρασε από ένα μαγαζί που ήταν κάτι βλαχοπαοξίδες εκεί πέρα. Πάλι βλαχοπαοξίδες. Αγριοπή και τα λοιπά. Με μια κόκκινη φόρμα και από μέσα είχα τη φόρμα τη Ατλέτικο. Σε είδα, ναι, σε είδα. Το Γκρισμάν μέσα. Σε είδα, ναι, σε είδα, είσαι φαν του Γκρισμάν, ναι. Λέω, περνάω εκεί, λέω τι έγινε, ρε φιλαράκι, κόκκινη φόρμα στην Τούμπα φορά. Πέρασα έξω από τη Μικρά Ασία ναι. και μου την έδωσε ο Γκαγκάτση, λέω, τη φόρμα αυτή. Την είχε δώσει, λέω, την είχε δώσει ο Κόκαλη.
Όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα του. Τι είναι αυτό το σκυλί του πολέμου. Και εσείς παίρνατε τα κοκαλάκια ρε. Τι είναι αυτό το σκυλί του πολέμου. Ατλέτικο Μαδρίτης, μ' άρεσε. Μ' άρεσε, ωραία. Βγάζω την μπλούζα, τι λέει εδώ. Γκρισμάν. Του Μπεκί. Του Μπεκί τα πάω. Άντε φάει τα σουβλάκια σου. Ναι, ναι. Τότε ένα Μπαρσελόνα 2-4. Ματσάρα, το πιο ωραίο παιχνίδι τη βραδιά μακράν. Με το Μέση να κάνει όρια. Έκανε όρια, έβαλε δύο γκολ, έβαλε δύο δοκάρια. Ήταν απολαυστικό θε. Ήταν ωραίο. Τι κόλο Άγγλινα. Δεν μ' αρέσει ένα πράγμα σε αυτούς. Τι. Ενώ μ' αρέσει το πρωτάθλημα. Ποδοσφαιρική τους αφέλεια, τι δεν σ' αρέσει. Όχι, όχι. Ενώ μ' αρέσει το πρωτάθλημά τους φοβερά. Ναι. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι ότι επιδεικνύουν ένα συλλογισμό γενικότερα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αυτό από πού πηγάζει. Ναι, λίγες είναι ομάδες που παίζουν καλά. Δηλαδή λέω ο Ποκετίνο χθες μείον 5 παίχτες. Ναι, αλλά είχε προβλήμα πραγματικά, θα τους έβαζε. Θα τους έβαζε στο Champions League. Χθες είχε πάρα πολλές απουσίες η Τότενα. Πάρα πολλές. Και επίθεση και στα χαφ και στους ακραίους. Ήταν δηλαδή για να κερδίσει η Μπαρσελόνα να ξυπνήσει μετά από καιρό. Θα τους έβαζε Κωνσταντίνε. Μετά πολύ ευθεία οι άμυνες τους και πολύ ψηλά. Έτσι παίζουν, έτσι παίζουν και στην Αγγλία. Είχε και ένα μπακ δεξί σαν τον κόκκινο. Του τρυπήσανε εκεί πέρα ο εξτρέμ χώθηκε ο φόρ ανάμεσα στο στόπερ το ένα και τον μπακ. Μέχρι να γυρίσει τα πίσω βήματα που λέμε για τον Πασχαλάκη. Ναι. Ο άλλος είχε μπει μέσα στα δίχτυα. Είχε μπει μέσα στα δίχτυα και πολλές φορές μπήκε μέσα στα δίχτυα. 2-4 τέλος και το μάτς. Υπάρχει ένα γκολ στο μάτς αυτό το οποίο Ποιο? Μου έκανε εντύπωση. Ποιο? Του Κέιν το γκολ. Γκολάρα. Το οποίο δεν περίμενα από τον Κέιν να βάλει γκολ με διείσδυση. Κακός. Τρίπλα. Το έχει και αυτό. Μέσα στο κουτί το έχει αυτό που έκανε. Ναι. Έξω δεν θα το κάνει, αλλά εκεί οι δύο κινήσεις προσποίηση. Δηλαδή δεν έχω δει τελευταία σωματοτυπικά φορ στο στυλ του Κέιν να μπαίνει. Να τριπλάρει και να εκτελεί με άριστα το 10. Και να κάνει και προσποίηση. Γιατί δεν είναι μόνο τριπλάρει, κάνει και την προσποίηση για, ναι. Για να ζυγίσει τον αμυντικό. Κλά και πάρ' το στην απέναντι. Τώρα γωνία. Βέβαια ο αμυντικός, ο στόπερ, που τρώει προσποίηση από τον Κέιν εκεί βαρύ κορμί, στα ποδητήρια ας πούμε πορτοκαλάδα δεν του δίνεις. Υπάρχουν, δεν του δίνεις. Ναι, δεν του δίνεις. Δεν τρως πορτοκαλάδα. Ναι. Γιατί σου έκανε, όχι σου βάλε γκολ ο Κέιν, σου έκανε τρίπλα και προσποίηση ο Κέιν με ένα 90. Με αυτό το μάγουλο, το χοντρό και τα λοιπά. Το βρε, μια χαρά, ναι, 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 είναι ωραίο. Απαγορεύεται ναι. Να στο κάνει ο Μέση, ναι. Λοιπόν, πάμε και στο μάτς που ξεφωνίζεται το ΠΑΟΚ γιατί έκανε λέει, μισή τελική και έβαλε ένα γκολ. Πάμε σε μια ομάδα με Σαλάχ, με Μανέ, με τη Παναγιά στα μάτια που δεν έκανε χθες καμία τελική συνέστηση. Έχασε αυτή. Έχασε. Έχασε. Εγώ έκανα μισή και κέρδισα. Ναι. Πάμε στο Νάπολι Λίβερπουλ. Καμία. Είδες πόσο... τι άπλαση είμαι. Λοιπόν, ναι. Νάπολι Λίβερπουλ 1-0 στο 100 με Ενσίνια, στο 90 πήγε το γκολ και η Λίβερπουλ δεν έκανε ούτε μία τελική on target. Ναι. Ούτε μισή. Ο Μανέ, ο Σαλάχα μαζέψει τα εκατομμύρια, θα χτίσει το μετρό εδώ, θα το φτιάξει το μετρό. Ο Σαλάχ το βλέπω λίγο μπερδεμένο. Από το καλοκαίρι είναι. Κουρασμένο. Α πούμε, εγώ δουλειά με Αιγύπτιο δεν θα έκανα. Δεν θα έκανες, ε. Όχι. Δεν τους έχεις εμπιστοσύνη. Δεν τους χωνεύω. Τον Νουάρντα. Καταρχήν. Τον Νουάρντα. Μόνο τον Νουάρντα χωνεύω. Αλλά πάλι βλέπεις δουλειά. Ναι, ωραία, φίλε. Αλλά πάλι βλέπεις ναι. Δουλειά δεν γίνεται πάλι. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή δουλειά, δουλειά με Αιγύπτιο δεν θα έκανα. Και ναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Βρίζετε τους Τούρκους. Οι Έλληνες. Α, γενικά, ναι, βρίζουμε. Έτσι, οι Τούρκοι, αλλιώς οι Τούρκοι, έτσι, Σκοπιανοί κτλ. Ναι. Τους Ρωμαιγύπτες που διώξαν εκεί τον Ελληνισμό, τους πήραν και τις περιουσίες, δεν έχω ακούσει τίποτα να πούμε. Ναι. Από τους Εβραίο εδώ πέρα. Ναι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Και Αιγύπτιος και αυτό και τα λοιπά. Δεν είμαι ρε σε αυτή η Αιγύπτη, τη δεκαετία του 60, εντάξει, και τη δεκαετία του 50, πότε ήταν, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει τότε. Ναι. Είχαν πάρει τις περιουσίες των Ελλήνων και τους είχαν διώξει. Οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι. Ναι. Φάγανε λάχανο τσέλες. Και ποτέ δεν άκουσα μια κακή κουβέντα. Για τους Αιγύπτιους. Από πολιτικό, από. Αφού ήμασταν οι πρώτοι που φέραμε Μαγδί και Χωσάμ Χασάν, τι να ακούσεις. Δεν μιλάω στην μπάλα. Ναι, εγώ γενικά το λέω. Γενικά μιλάω. Εγώ και λέω, γιατί αυτοί βρίζουμε τους Βουλγάρους. Και δεν βρίζουμε τους Αιγύπτιους, λες. Δεν βρίζουμε τους Αιγύπτιους. Γιατί. Γιατί είναι μακριά, δεν είναι δίπλα. Είναι μακριά και δεν είναι δίπλα. Ναι, ρε φίλε. Οι Αριανοί, οι Ηρακλείδες, γιατί βρίζουμε τον Πάο. Πρώτιστα. Εγώ την έχω κάνει αυτή την κουβέντα. Του λέω να σου πω, μισό. Εσείς τι βρίζετε δηλαδή, άλλους. Εμείς βρίζουμε και άλλους, αλλά βρίζουμε και αυτούς. Πρόσεξε. Ναι. Είμαι με Ηρακλειδείς φίλους μου, κολλητούς. Δηλαδή τον Παλαθηναϊκό. Τους λέω, γιατί ξεφωνίζετε εμάς που ψηφίσαμε και δεν ξεφωνίζετε και τους άλλους 15 που ψήφισαν το ίδιο. Εσύ είσαι δίπλα μου, λέει. Οι άλλοι δεν θα με ακούσουν. Θα σου πει, τι έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ναι. Εσύ είσαι λέει, δίπλα μου, δεν έχω άλλον. Όχι. Τι όχι. Είναι και η συμπεριφορά σου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ Μακεδόνας, Βόρεια Ελλάδα. Έχει βγάλει όλους τους διαιτητές που έχουν σφίξει Ολυμπιακό. Βόρεια Ελλάδα! Τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ με τους διαιτητές? Ο ΠΑΟΚ είναι σταμάτα. Ναι. Βόρεια Ελλάδα, ΠΑΟΚΣΙΣ διαιτητής, πάρ' τον Παναθηναϊκό πρωτάθλημα. Βόρεια Ελλάδα! Ο ΠΑΟΚ φταίει που οι διαιτητές οι Μακεδόνες πάνε εσείς, και σφυρίζουν ό,τι να είναι μετά. Τι σχέση έχει αυτό? Εσείς οι μαχητές της Μακεδονίας, ναι, ψηφίσατε να πέσει ο Ηρακλής και να μείνει ο Παναθηναϊκός. Άρα δεν δικαιούστε να μιλάτε για Μακεδονία. Και το δεύτερο, ναι, για Μακεδονία δεν δικαιούστε να μιλάτε. Όταν ήρθε εκείνο το βουβάλι, να πούμε ο Καμένος, εδώ επάνω στην Τούμπα, και τον γλύφατε για το γήπεδο. Οι άλλοι δικαιούνται να μιλάνε. Ποιοι άλλοι? Οι Αργιανοί και οι Ηρακλειδείς. Μιλήσουν γιατί? Για Μακεδονία.
Γιατί όχι. Άρα κανένα δεν πρέπει να μιλάει. Δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Μια, και άλλοι έδωσαν φανέλε. Και άλλοι του φώναξαν. Εδώ αυτοί οι κατακριτέ, οι δύο, ναι. Αυτοί οι βλάκε επικοινωνία. Ξεφώνησαν τον Πάο και μετά από μία μέρα τα κάναν και αυτοί. Αν θέλει να γυρίσω στο ίδιο θέμα. Είναι τόσο ηλίθιοι επικοινωνιακά και θα έπρεπε να προλάβει και η Super 3 και η Θύρα 10 του ηλίθιου του παράγοντέ του και του βλάκε του επικοινωνιολόγου του, γιατί τα γραφεία τύπου δίνουν τα λεφτά. Αλλά πει Ελλάδο ρε γραφείο τύπου. Εγώ είμαι γραφείο τύπου, θα πει θα πάω να δώσει τη φανέλα σε αυτόν. Μεγαλύτερη επικοινωνιακή μαγιά να πάρει και του Μακεδόνε και τα λοιπά και τον Αφρό είναι να πει ευχαριστώ πολύ, αλλά με ευγένεια. Φανέλε δεν δίνουμε σε πολιτικού. Δεν δίνουμε σε πολιτικού γιατί είναι τέλος. Η Μακεδονία μα και τα λοιπά. Όποιο το έκανε θα τα μάκασε. Δεν το έκανε κανένα και μάλιστα οι Αριανοί και οι Ηρακλειδεί. Ενώ ξεφώνησαν τον Πάο πήγαν και το κάναν μετά από μία-δύο μέρε. Καλά του κάνει. Φυσικά καλά θα του κάνει. Καλά του κάνει γιατί επικοινωνιακά είναι άθλοι. Α, τι να του κάνω. Αλλά και εσεί οι Μακεδονομάχοι. Μόλις μυρίσατε λίγο τυράκι, λίγο και γήπεδο, ναι. Μυρίσατε και τη Μακεδονία μου και τη Θεσσαλονίκη μου και τη Μαρούλα μου. Δεν μου λες σήμερα 4 του Οκτώβρη τι έγινε στη Βουλή, έγινε τίποτα, είχαμε κανένα νομοσχέδιο. Θα το λέμε κάθε μέρα. Σα ξεγελάσα κιόλα γιατί όχι είμαστε χωριάτε. Χωριάτε. Καράβλαχοι είμαστε. Ναι. Ήρθε, 4 πήγε σήμερα, Οκτωβρίου. Ήρθε εδώ ο κύριο Καμένο. Ήρθε. Έφαγε τη μισή καντίνα εκεί στο. Ναι. Πήρε φανέλε από όλε τι ομάδε. Ναι. Ήρθε στην Τούμπα εδώ πέρα. Ήρθε και στην Τούμπα. Σχέδι γήπεδο, θα αλλάξει το νομοσχέδιο. 4 Οκτωβρίου είναι. Άμα δείτε γήπεδο. Ένα μήνα πέρασε, παιδιά. Την ημέρα που θα κάνει εγγένεια ΑΕΚ με την Αγία Σοφιά. Εσεί θα ψάχνετε τον Καμένο, αλλά ο Καμένο τότε δεν ξέρει που θα είναι. Σπιτάκι του να πούμε. Σπιτάκι του θα είναι. Μαζί είμαστε εδώ. Σπιτάκι του θα είναι ο κύριο. Ένα μήνα πέρασε. Τι έγινε αυτό το νομοσχέδιο συμβολή, ρε παιδιά. Από το φαΐ δεν θα χωράει από τις πόρτες. Δεν θα χωράει. Δεν θα χωράει. Και το τελευταίο μάτς, άλλα δύο μάλλον, Αϊτχόφεν Ίντερ 1-2, με η Κάρντι Ίντερ έδειξε ότι έχει ποιότητα. Ήταν πολύ καλή, δεν την περίμενα τόσο καλή την Ίντερ. Και στο Παρίσι η Παρί ξεσάλωσε. Γιατί γελάς. Γελάω για το βλάκα το λάμπαλο. Ποιον? Το κόκκινο. Πάλι ο κόκκινο. Τι γίνεται ρε σήμερα. Ρε Γρηγόρη αγόρι μου. Θες να δεις και εσύ εδώ το πρωί. Ναι, τι έκανε. Αυτός για να δείξει τώρα ότι. Α, για τώρα το κατάμε. Έστειλε μήνυμα και κάποιος. Ξεχωρίζει, ξεχωρίζει. Α, θα προπονηθείς. Εντάξει, έπεσε λίγο έξω το παιδί. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, δεν το διάβασε καλά το μάτσο. Όταν διαβάζει καλά τα παιχνίδια, καλά είναι. Επειδή και στο καζίνο όταν πήγαινε. Ναι, μαζί πήγαινα κι εγώ μαζί, να ξέρεις. Έλεγε στον άλλον. Ναι. Βάλε εκεί, ναι, μέλη. Να δώσει ο άλλος μπερτικό, ναι. Κάνα φράγκο. Δεν πήγα βάλε την πύλια 200. Ναι. Ότι χεζόταν, φοβόταν. Ναι. Πήγαινε ας πούμε, ο Χειραπτόπουλος, ο Κουλιανός που δεν πάω εγώ. Ναι. Και του έλεγε ο κόκκινος, Γρηγόρη, τι λες. Ναι. Βάλε στο 12. Και άμα πήγαινε το 8 μαύρο, του έλεγε ο άλλος που είναι το χιλιάρικο, ξέρω, πάρε γρήγορα 100 έλα, ευρώ. Έλα, ενώ αυτός δεν πάει βάλει. Μπρούκλης ήταν. Εγώ θυμάμαι βραδιές με τον Γρηγόρη πριν από 15 χρόνια, γιατί και εγώ έχω να πάω. Αυτά δεν τα κάνανε ούτε οι αβανταδόροι στους παπατζίδες. Μπρούκλης ήταν ο Γρηγόρης. Ο Μπρούκλης, εντάξει, έδωσε άντερ και ήρθε 6-1. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γίνονται και αυτά. Και εγώ το έχω κάνει και όλοι το έχουμε κάνει. Ναι. Ίντερ, Τούρκου, μηδάνω σε ένα γκολ. 3-3 το μάτι. 3-3. Ρε που χώνεσαι. 6-1. Εμπαπέ, Νεϊμάρ, Ντι Μαρία και Καβάνι τετράδα. Βάλαν όλοι γκολ. Όλοι βάλαν. Είναι άντερο άλλο με τι, με γιουγκοσλάβικη ομάδα. Ναι, με γιουγκοσλάβικη ομάδα, με ένα προπονητή ο οποίο είναι λίγο ψινάκη να πούμε. Ψινάκη δεν ξέρω, αλλά είναι προπονητάρα. Ό,τι και να μελέσω, ο Μιλόγεβιτς είναι προπονητάρα. Είπε δύο καλέ κουβέντε για τον Ηρακλή και το έδωσε άντερο βλάκα ο άλλο. Α, γι' αυτό λέει. Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να δώσει άντερ την Παρή, τη στιγμή που βάζει τρία γκολ από μόνο. Εγώ είπα 3-0, 4-0 εκεί θα το μάθει. Η Παρή κάνει rotation. Δεν έκανε. Ποιοι παίζουν, ποιοι καλοί. Ακούστε τώρα. Τι άντερ έδωσε με παίκτες. Εντάξει, εντάξει. Έξω δεξιά Μπαπέ, έξω αριστερά τη Μαρία τον Ασχημάντρα. Ναι. Ο Νινιός, ο Νεϊμάρ δεκάρι. Ο Νεϊμάρ. Και ο Καβάνι. Βάλαν όλοι γκολ. Ο οποίος είναι ένας από τους λίγους σέντερφορ που δέρνει τα στόπερ. Κανονικά. Παγκοσμίως δεν είναι κανονικά. Ο αγαπημένος μου σέντερφορ είναι. Ναι. Δέρνει τα στόπερ. Τι είναι, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι βαράς. Το κουνούπι. Τώρα. Με έπρεξε. Χθες έφυγα, πήγα σπίτι με πρισμένο μάτι και λέω τι είναι αυτό, με βλέπει η γυναίκα μου. Τι σε έπαθε, ρε αγόρι μου, λέει. Με τσίπησε, λέει, ένα κουλού. Αυτά πρέπει να είναι και. Από χαλάστρα πρέπει να έρχονται αυτά. Ξέρει πώ την πάνε, σε πρίζουν. Με γρατζούνι σε πέσει τηλεφωνήτρια. Με τα παντόφλα από κάτω, το τσόκαρο από κάτω και προχωράμε. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στο Champions League. Μετά από 10 χρόνια θα είσαι αιμομίκτης. Αιμομίκτης, τι εννοεί αιμομίκτης. Απειδά τη γυναίκα σου. Τι πράγμα θα είσαι μομίκτης. Τι πράγμα είναι ρε εσύ. Θα είσαι μομίκτης. Με βλέπεις σαν αδερφή λες ε. Ναι, αλλά μα η γυναίκα περιποιείται φρουφρού, αρώματα, δεν παχαίνει, δεν κάνει δεράνι. Κράτα 20. Σουφτού η τζενουά μου είναι. Τζενουάς, οδηγά 20 χρόνια μια τζάγκουαρ. Ναι, πρέπει να αλλάξεις. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να αλλάξεις τζάγκουαρ. Φρουφρού και φρουφρού. Η γυναίκα εντάξει λοιπόν. Και γιατί με τους νόμους η μομιξία είναι κακό αμάρτημα. Τι πράγμα είσαι βρε. Τι πράγμα και πού θα το πάει το θέμα. Πού θα το πάει. Λοιπόν πάμε στο Μίσκ. Πρίσκει το μάτι σου. Ρε με τσίπησε κουνούπι και πριστή
στιγμή, τι είναι αυτά, ρε γόρι μου. Πώς ήρθες έτσι. Κα ταξίδι θα έκανες, θα σε. Όχι, ρε, χθες σου λέω. Χθες, τι ταξίδι, δεν πήγα στο Λευκορωσία. Κουνούπι, σε χτύπησε για κάποια πεταλούδα, σε γαργάλισε, ρε κουλιανέρα μου. Ρε το κουλιανό. Λέγεται δεκάδα. Μπάτε Boards of Pauk. Πάμε να δούμε δεκάδα, να πιάσουμε λίγο τον Pauk. Ο Πασχαλάκης είναι 100 δοκάρια. Ωραίος, μ' αρέσει. Είναι ο αγαπημένος μου. Το ξέρω, το ξέρω ότι είναι αγαπημένος σου και είναι πτερματάρα και εγώ μαζί σου. Τα πίσω βήματα να φτιάξει. Τα πίσω βήματα και έχουμε βήμα σε κομπλέ. Πάμε παρακάτω. Βαρέλα Κρέσπο δεν χαλάει. Δεν το αλλάζει, άρα σημαίνει ότι ο Λουτσέσκου θα πάει να το χτυπήσει το μας. Τι. Άρα σημαίνει ότι ο Χατζηρίδης λέει ότι τους τα πάνει όσο περνάει. Όχι, σημαίνει ότι είναι ο τρίτος στόπερ του ΠΑΟΚ. Απλά να σα δώσετε 2 εκατομμύρια για να πάρετε τρίτο στόπερ. Οι μαγκές πληρώνονται. Δεν παίρνετε το Ζησόπουλο εκεί. Ωραίο ο Ζησόπουλο. Μα θέλετε τρίτο στόπερ. Μαζί σου, το Λισγάρα πάρε. Ναι, δεν πάρε το Λισγάρα. Ήθελα να πληρώσω ο πρόεδρος, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Μα ναι, ήθελα να τον πάρει, τι να τον κάνουμε. Πάμε να κάτσουμε. Το ξέρει ότι και εμείς, και εγώ τον είμαι, του λέω δεν είναι για τον Πάκο αυτό ο στόπερ. Όχι, είναι. Α τον πάρει. Συγχωρεμένο, τον παρασύρει, τον μοιάζει. Τον έμοιαζε, ναι, σε νεαρή ηλικία, ναι. Πώς το λένε τον ηθοποιό. Ναι, δεν το μη με ρωτά σε μια τέτοια, είμαι ψηλό ασβεστάκο. Ναι, ναι, σαν και σένα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, Μάτο στη μία μπάντα, Τόσκα στην άλλη. Τόσκα. Να το και το χάλι του τώρα. Για τον Τόσκα λεφτά πολλά. Θα το δούμε. Κάτσε ρε φίλε. Τον είδαμε. Τον είδαμε. Με τη Τζέλση άρεσε. Μετά δεν άρεσε. Τι άρεσε. Είπαμε αλλά δεν είπαμε ότι θα γίνει. Σ' άρεσε με τη Τζέλση. Δώσουν. Εσύ μου τα έλεγε. Καλό ο Τόσκα. Και μετά μου είπε ότι δεν ήταν καλό. Ναι. Αλλά ήταν καλό. Είναι καλύτερο από τον Βιερίνια. Όχι. Πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά είναι ρεζέρβα. Που Βιερίνια είναι. Ναι, είναι τον μπακάπ του. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Τόσκα. Μαωρίσιο Κάνια Σαχάφ. Ναι. Πέλκα μπροστά. Ναι. Λιμιό στη μία μπάντα. Ναι. Μπίσα Βασινάλη. Πρίγκιπες κορυφή. Τι φρέσκους λέει να βάλει αυτός ο φελός. Είπε φρέσκους πνευματικά. Και αφήνει στον πάγκο ναι. Βιερίνια να τον ξεκουράσει που λέει ωραίο ότι αυτό. Δεν είναι φρέσκος πνευματικά. Ναι. Σαχόβ, Βέρμπλουμ, Ζαμπά, Κομπ και Καρέλη. Έχει 4 μεταγραφές στον πάγκο. Στον πάγκο. Μίλησε γι' αυτό χθες. Ναι. Και την ερώτηση έκανε ο φίλος ο Γιώργος Ζαΐρης και ο φίλος μου. Έτσι. Τι είπε. Και μίλησε γενικά, το ρώτησε ειδικά ο Ζαΐρης για τον Βέρμπλουμ. Ναι. Το ρώτησε ειδικά, συγκεκριμένα. Βρεάσει τον Βέρμπλουμ ναι. Μόνο. Ναι. 4 μεταγραφές στον πάγκο σε αυτό το μάτς. Ναι, όταν θα είναι έτοιμες, αγωνιστικά, ψυχολογικά θα μπουν και θα καταλάβουν 100% το σύστημα. Δεν τον κόσμο. Ναι. Πείτε ότι κάναμε μεταγραφές της πλάκας. Σου λέω τι ότι είπε. Βράσει τι είπε αυτό. Ο Λουτσέσκου. Βρέχεστο ο προπονητής που χειρίζεται τους παίχτες. Βράσει τι είπε. Δεν είναι έτοιμοι. Και ο Πλατινί, και ανέφερε ένα παράδειγμα τον Πλατινί. Και ο Πλατινί όταν πήγε στη Γιουβέντους 6 μήνες ήταν στον πάγκο και ετοιμαζόταν να τον πουλήσουν και μετά τον βάζουν και έκανε τα όρια που έκανε ο Πλατινί. Ναι, αύριο, αν ναι. Πάω δεν πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, το πρωτάθλημα θέλω να το πάρει. Το Europa League δεν με τρελαίνει. Μην τα γυρίσει ο Λουτσέσκου και πει μου φέραν ανέτοιμους. Γιατί θα στείλω τον γορίλα να τον δαγκώσει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα κάνει αβάτα τον πρόεδρο. Όχι, δεν κάνει αβάτα τον πρόεδρο. Ναι. Καλύπτει τον τεχνικό διευθυντή. Ό,τι και να κάνει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Πριν το διαφημιστικό, να σα ενημερώσω ότι Wit Vision σα φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση WIT Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο WIND.gr ή σε ένα κατάστημα WIND και δείτε κινούμενα σχέδια όπως κυνηγή τρόλ, ήρωες με πιτζάμες, αρχηγός από κούνια, αγαπημένες παιδικές ταινίες όπως ήρωες νέας γενιάς και πολλές ταινίες της Disney, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά μέσω της WIND Vision. Επιστρέφουμε και με γραμμές και με κουβεντούλα για τα του Europa League. Για τον Άρη που έχουμε θέμα με Βελέθ, για τον Ηρακλή που έκανε πρόκριση και νίκη χθες μάλλον εύκολη, σε λίγο μετά το διαφημιστικό. Καλημέρες να έχουμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, 12 μετά τις 9, Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις, γουστάρεις Πλούταρχο? Όχι. Δεν γουστάρεις Πλούταρχο εσύ, είσαι άλλης κοπής, άλλης... Το συμπονώ τον Πλούταρχο. Το συμπονείς, γιατί? Γιατί τρώει τσοκαριές έμαθα. Τρώει τσουκάριες. Να τρώει. Έτσι μάθαμε, αλλά είναι καλλιτεχνάρα, μεγάλη όμως. Καλός τραγουδίστης. Είναι καλός, είναι πολύ δυνατός. Οικογενειάρχης, εντάξει, όχι. Άστα ρε, τέχνης. Δεν με νοιάζει. Είναι, αφού έχει 3-4 παιδιά εκεί, δεν είναι οικογενειάρχης. Και, ναι. Και την οικογένεια Χωραφάνα έχει. Ναι. Εμένα με νοιάζει να τον ακούω. Να τον ακούς. Τι κάνει στο σπίτι του, με νοιάζει εμένα ο Πλούταρχος, να πούμε. Ναι, αλλά τον Παοξή τον ξεφωνίζει τι κάνει και τι. Τον Παοξή, τον παίχτη, τον ποδοσφαιριστή που βγαίνει, που κάνει, που ράνει, δεν τον ξεφωνίζουμε. Εγώ τον ξεφωνίζω. Ναι. Τον Ουάρτα τον ξεφώνιζε. Εσύ δεν τον ξεφωνίζει γιατί τον συμπαθεί. Αν ήταν ο Στόχ θα τον ξεφώνιζε. Ναι, παιδάκι μου. Άμα ο άλλος ξενυχτάει μέχρι τα χαράματα, ναι. Βαράει τη γυναίκα του, κλωτσάει τα παιδιά του, ναι. Χρωστάει τα ενίκια ναι. Και μπαίνει μέσα στο γήπεδο και κάνει παπάδες. Εσύ ναι. Νομίζεις ότι νοιάζεται κανένας οπαδός ότι αυτός τι κάνει στη ζωή του? Αυτό θα τον νοιάξει άμα δεν παίζει καλά. Άμα δεν παίξει καλά. Άμα είναι καλός δηλαδή στη δουλειά του, λες. Ναι, ναι, ναι. Τα ξεχνάμε όλα. Νοιάζει κανένα αφεντικό
Εδώ μας είπαν τα αφεντικά, δεν μας νοιάζει να είσαι καλό παιδί, δουλειά να μου κάνεις. Α, αυτό ισχύει. Ναι. Αυτό ισχύει. Αν δεν του κάνεις δουλειά, θα πει όμως ότι είσαι και κακό παιδί. Εννοείται. Σωστό. Οπότε. Σωστό. Σωστό. Τα γράμματα. Παν σωστό είναι. Θα σταμάθω όπως είναι τα γράμματα. Παν σωστό. Έχεις. Άρα πρέπει να είσαι σίγουρα καλό στη δουλειά σου. Μείον 2.700 ένσημα μείον είσαι από μένα. Ναι, είμαι. Οπότε έχουμε μια δεκαετία διαφορά. 9 χρόνια. Άρα εγώ έχω δει περισσότερα. Έχεις δει, βέβαια. Έχω ρητηδιάσει περισσότερο. Ναι. Έχω φάει τοξικότητα περισσότερο. Ναι, το τόξι, ναι. Έχω δει παραβατικότητα περισσότερο. Ναι. Οπότε άσε να ξέρω λίγο κάτι παραπάνω μόνο λόγω εμπειρία. Ναι. Το δέχομαι εγώ όμως. Το αφεντικό θα σπίτι δεν με νοιάζει τι κάνεις στο σπίτι σου, τι κάνεις έξω κτλ. Θέλω να είσαι εδώ σωστός. Ωραία. Είσαι εδώ σωστός. Δεν παλάς εγώ ο χειρότερος έξω. Μόλις δεν είσαι και εδώ σωστός θα πει μα αυτός και στο σπίτι. Σηκωστεί βαράει, στο σπίτι, τι κάνεις τη γυναίκα στα παιδιά. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος ή τον έβαλα εγώ μες στο γραφείο μου και τέτοια. Καλημέρα στη Στοχόλμη. Καλημέρα στην Λίμνο που στέλνει ένας φίλος μήνυμα και λέει η Αιγύπτη είναι φίλη μας. Λέει τι είναι αυτά που λέει. Η Αιγύπτη είχες πει κάτι. Έχουμε τέλειες σχέσεις με τους Αιγύπτους και μόνο που λεμάνε τους Εβραίους. Λέει είναι φίλη μας. Λέει ένας φίλος. Τι λέω φίλος από πού είναι. Από τη Λίμνο. Και ο Χριστός Εβραίος ήταν πες τον, αλλά τον έκανε Θεό. Δέχεσαι λέει μήπως το Ισραήλ στην Ευρώπη ρωτάει. Γιατί είχες πει ότι δεν θες τη Ρωσία. Ούτε τη Ρωσία θέλω, ούτε την Αίγυπτο θέλω, ούτε κανένα δεν θέλω. Ούτε το Ισραήλ. Ούτε την Ελλάδα θέλω. Η Ευρώπη. Ρε, κανένα δεν θέλει, δεν το καταλάβατε. Η Ευρώπη πρέπει να αποτελείται από έναν πολιτισμό οικονομικό, από μια ανάπτυξη και από μια συμπεριφορά η οποία εμένα σαν Έλληνα, σαν του Πιώτη δεν με εκφράζει. Ένας φίλος λέει, κουλ, πες το διπλανό σου λέει, που ξεφωνίζει τον Γρηγόρη μας. Προφανώς είναι. Θα ανοίξουμε, ότι και εσύ έλεγε άντε την Μπενφίκα. Θα έλεγε άντε την Μπενφίκα. Κοίταξε. Ναι. Η Μπενφίκα είπα ότι επειδή έκανε εδώ πέρα fair play. Ήρθε εδώ για το ρελαντί, δεν τη βγήκε το μάτς με την αποβολή. Εκεί χάθηκε, άστο. Εκεί χάθηκε το μάτς. Τέλος, ναι. Καλή εκπομπή, κουλ, πες το κουμπαράκι σου. Για τον Γρηγόρη, παιδιά, λίγα λόγια, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Είναι για τον Γρηγόρη, στείλτε το εκεί. Τυχαίο, λέει ο Νικόλας, πως τα γενέθλια της Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μαζί με την ημέρα των ζώων. Την ημέρα. Σήμερα γενέθλια και η Νέα Δημοκρατία. Δεν το είπαμε στο ξεκίνημα. Εσύ, σήμερα δεν πεθάναν τα παιδιά. Ναι. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τυχαίο είναι, νομίζεις. Τυχαίο λες, να μην είναι, λες τυχαίο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Εγώ στο λέω ένα τέταρτο τώρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 90-90-90. Να έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Άριο που έχουμε θέμα με τον Βελέθ και μάλλον θα χάσει το μάτς με τον Πανιόνιο. Όχι, μάλλον σίγουρα θα το χάσει το μάτς με τον Πανιόνιο. Είναι απώλεια. Ο Βελέθ που δεν θα παίξει πίσω στα στόπερ. Είχε κουμπώσει καλά. Θα παίξει ο Μαύραη. Ο Μαύραη μαζί με τον Βελζής. Σιγά την απόλυτη. Πάμε καλημέρες και προχωράμε. Θα δώσουμε και όλη τη ειδησιογραφία. Έλα, φίλε. Ναι. Φτάνει ρε να μιλήσει. Θέλω. Δεν θέλω ειδησιογραφία. Εσένα θα ακούνε πάλι. Έλα. Έλα εσένα θα ακούνε. Έλα. Ναι, ναι. Καλημέρα σα. Οχ, νάτο. Έσκασε μύτη. Επειδή εμένα δεν πρόκειται να με πάρουν τηλέφωνο από καμία Focus. Μάλιστα. Εγώ θα πω δημόσια στον αέρα ότι το Μετρόπολης είναι η παρέα μας από τις 8 το πρωί ως 12 το βράδυ. Και επειδή έχουμε μάθει να σεβόμαστε, θέλω να κάνω μια θερμή παράκληση, παύλα αίτηση προς τον κύριο Ανδρώνη και τον κύριο Κούζο, τους οποίους επίσης σεβόμαστε πολύ. Και είναι έτοιμα όλο το να εξίδων φίλο του Μετρόπολης, όχι μόνο δική μου. Να κατέβει αυτό το εσχρό post, το οποίο έχει ανέβει στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, στις 29 η μέρα Παρασκευή και 12 το βράδυ, το οποίο βεβηλώνει το έμβλημα της ΑΕΚ, και θεωρούμε πως όταν είσαι ένα μέσο, όπως είναι το Μετρόπολης, που είναι τρόπος ζωής για μας, που είναι η παρέα μας, που είναι η συντροφιά μας, απαιτούμε λίγο σεβασμό. Δεν μας ενδιαφέρει εάν θα μας πείτε χάρτινους, κλέφτες, μακτάκ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά είναι η σφαίρα του χουλιαμά, της ίντρικας, της πλάκας που δημιουργούμε για να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Αλλά δεν σου επιτρέπω, κύριε Βρανά, σε καμία των περιπτώσεων να αποστάρεις το έβλημα της αγαπημένης μου ομάδος, όποια και αν είναι αυτή, με τον τρόπο που το έκανες. Παρακαλώ τον κύριο Ανδρώνη και τον κύριο Μπούζο να με ερημνήσουνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Δεν μου λες, Νικόλα. Ορίστε. Έκλεισες. Γιατί ρε δύο μέρες με έχετε ζαλίσει με το τι κάναμε εμείς με την Μπενφίκα. Να σου κάνω το ερώτημα για σένα. Ναι. Πριν 10 μέρες, έκανα γιογιό. Έπαιξες μπαλάρα και έχασες. Γιατί με συγκρίνεις τώρα. Άνθρωπε, ναι, ναι. Φτάσει τα νεύρα από προχθές. Καεί το κινητό μου. Ναι, ναι. Να μου μιλάτε για το παιχνίδι και συγκρίνει το παιχνίδι. Πάω με φύγα και άκου με φύγα. Εγώ δεν συγκρίνω τίποτα. Το μεταξύ μας πριν 10 μέρες φρέσκα κουλούρια 2-0. Γεια σας. Γεια σας. Εσύ έκλαιγες το Μάιο. 0-2 στο ΆΚΑ. Με γιογιό. Ούτε με είδε σαν σίβουνας πέρασα. Ούτε με είδε στο ΆΚΑ. Άμπραβο, έτσι δεν θέλω. Όχι τα άλλα. Καμάρι τη
Τούμπας, πάλι θα κλαίσει. Φύγε από τη ζωή μου, καλημέρα. Καλημέρα. Βρήκανε τώρα ενδιάμεσο Κρίκο, την Μπενφίκα, εγώ την έπαιξα καλύτερα. Καλά, δεν παίξαμε μεταξύ μας. Ναι. Δεν έχασαν. Ναι, εσύ ναι. Όμως και εσύ θα το έλεγες. Θα το έλεγα λες, ναι, ναι. Να και την Παλάρα και τι τελικές και αυτή σε έκανε fair play, θα το έλεγες. Θα το έλεγα λες. Όπως λέγει αυτός. Ναι. Εγώ μπαίνω τώρα στη μέση. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Είναι η ψυχοσύνδεση του χαμένου. Ναι. Θα ψάξεις να βρει ένα στήριγμα, ένα αποκούμπι. Εγώ εσύ σύγκρινες τη Λίβερπουλ με τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί δεν έκανε τελική. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε μου. Το θέμα είναι να δέχεσαι όμως τα λάθη σου. Εγώ τα δέχομαι όλα. Όλα. Πάμε γραμμές. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώ την κυρία Δώρα. Τι γίνεται? Καλά κυρία Δώρα. Να εδώ με τα κόντια, με τα νύχια του κουμπάρου εδώ. Γιατί, σήμερα. Γιατί Νίκο μου είπες ότι ο Άρης θα χάσει σίγουρα? Πού είπα χωρίς λόγο, δεν είπα ότι θα χάσει ο Άρης. Προηγουμένως. Όχι, δεν μ' άκουσες καλά, δεν είπα κάτι τέτοιο, όχι. Δεν θα μ' άκουσες καλά κυρία Δώρα, κάτι μπορεί να έκανες εκεί. Δεν θα παίξει κάποιος από τους παίκτες. Α, είπα ότι δεν θα παίξει ο Βέλεθ, είναι πρόβλημα αυτό. Όχι, δεν είπα, δεν είπα. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη ότι ο Άρης θα δύο επόμενα παιχνίδια. Θα πάρει δύο πόντα, ένα πόντα. Όχι, όχι, όχι κυρία Δώρα, δεν μ' άκουσες καλά, κορίτσι μου, επιμένω. Εάν το έλεγα, θα έλεγα. Πρόβλεψη, νικάει ο Πανιώνιος. Δεν έχω πρόβλεψη. Τώρα με το καλό να νικήσετε στη Ρωσία. Ναι. Και να πείτε ευχαριστημένοι. Εγώ θέλω να νικάμε στο πρωτάθλημα. Στη Ρωσία, μα κερδίσουμε το έξτρα μπόνους. Θέλω να κερδίσουμε από όλους. Ο έξυπνος παοξής, κυρία Δώρα, ψάξε βρέστον τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα πρέπει να παρακαλάει να χάσει η ομάδα, να τελειώνει από το μπελά της Ευρώπης. Αλλά μην έχουμε και να ασχολούμαι μόνο με το πρωτάθλημα. Αυτό θέλω. Αυτό με καίει. Αυτό είναι ο ταλκάς μου μέσα. Αυτό είναι το σωστό, κυρία Δώρα μου. Ναι. Το ναι. Σωστό είναι, αλλά επειδή έχει καλούς παίκτες, μπορούν να τα βάλουν. Αν μπορέσουν οι θεωρητικά δεύτεροι αλλαγές να κρατήσουν τον ΠΑΟ και να περάσουν του ομίλου, καλώ. Αλλά εγώ θα ρίχνω μόνο βάρο στην Ευρώπη. Με τον Λουτσέσκου που θα πάει με του βασικού σήμερα. Α, τι προάλλε όμω δεν συμφωνούμε με την Τζέλση. Ένα λεπτό. Γιατί, βλέπω ότι είναι μπελάς η Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Αφού τα λέγαμε την πρώτη εβδομάδα, Κωνσταντίνε, και με έλεγες γιατί έβαλε με την Τσέλσι τα δεύτερα, δεν ήρθε η Τσέλσι εδώ πέρα. Γιατί είχε στο μυαλό του την ΑΕΚ είχε. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Αλλά τώρα τον παίρνει, να σου πω γιατί είναι πανέξυπνο. Ξέρω ότι τον παίρνει. Τον παίρνει να κάνει τις αλλαγές, γιατί έχω από όλο Σμύρνη. Ναι. Ο εξής, από το δεν είσαι και εσύ μιλούσε έτσι. Έπιασε, τρελάθηκε για ένα θέμα. Είναι παλιός, κυρία Δώρα, είναι παλιός οπαδός του Πασόκ και είναι άτροπος. Έχει μάθει να τρώει χρήματα δημόσια, να κλέβει, να πούμε τα ταμεία κτλ. Είμαι ο Πασόκ, ήμουν όλους. Όλοι περάσαμε από μια γύρα από ένα Πασόκ. Κυρία Δώρα, ήσασταν Πασόκ. Ήμουν αγόρι μου, ήμουν. Ναι, επί Αντρέα Παπανδρέου φαντάζομαι. Και ο Βενιζέλος πρώτος, ο γορίλας. Γιατί το λέτε γορίλα, όταν διόριζε το λέγατε κύριε Βενιζέλο, τώρα το λέτε γορίλα τον άνθρωπο. Να είστε καλά κυρία Τόρα. Κανένα, να είστε καλά. Φίλε, από το Πασόκ έκαναν όλη μια γύρα. Όσοι ψήφισαν κάποια στιγμή Πασόκ. Γιατί γορίλα τώρα. Που είχε φτάσει 50% 50%. Ένα λεπτό. Αν συγχωρεθεί ο Τσοκατζόπουλος, η ΠΑΟΚ δεν θα έχει μεσίστιες στις σημαίες. Τίποτα δεν θα. Έτσι λέω εγώ. Καλημέρα. Καλημέρας, ναι. Ο γορίλας ο ένας αυτός ο άλλος. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι. Καλημέρα Νικολάκη, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Καλώσονα. Χθες ήθελα να πω κάτι. Καλά, πες το σήμερα. Ο συνάδελφός σας χθες, ο Μπούζος, έβγαλε έναν διατητή. Ναι, ναι. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ποιον, για να ξέρουμε ποιος ήταν. Κάποιος κύριος Παπαχίτσος από την Παπαχίτσος, ναι βέβαια. Λοιπόν, Παπαχίτσος να θυμίσω τους κύριους και τον κύριο τον εν λόγω. Ο Μανολάς όταν έπαιζε στην ΑΕΚ είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο για διακοπές στην Κέρκυρα. Ναι, ναι. Στο απέναντι ξενοδοχείο 5 αστέρων ήταν ο κύριος Παπαχίτσος. Μάλιστα. Τότε ήταν επιδέδε που διατητεύει ο κύριος. Γιατί έλεγε να έχουμε εμπιστοσύνη στους ελληνικές. Κάτσε να θυμίσω τον κύριο Ζαχαριάδη, το γιο του, τον πατέρα, που τραγουδούσε τον ύμνο του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο το Πόρτο Καράσο εδώ και ο γιος αυτή τη στιγμή είναι διατητής. Θέλω να πω το εξής. Εκεί πάμε. Ας αφήσουν τους Έλληνες διατητές εκεί να πάνε να κάνουν καμιά πατατοσαλάτα, να αφήσουν τη διατησία, γιατί όλοι πλέον οι Έλληνες είναι εξαρτώμενοι. Μπράβο. Με τον ένα ή με τον άλλο λόγο. Ωραίος. Μαζί σου. Μαζί σου. Γι' αυτό λέω, άσο να δούμε τι θα πει. Ωραίος. Να είσαι καλά, φίλε. Την παράγκα την αίσθησε ο Κόκαλης, ο Κοκαλιάρης με πρόεδρο της ΕΠΟ τον Γαγκάτση. Περιμένω στη γραμμή τόση ώρα. Να είσαι καλά. Οι ξένοι διατητές, μ' ακούς? Ναι, 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 κλείσε με αυτό, έλα. Οι ξένοι διατητές που ήρθαν και τις τρεις φορές κάνανε λάθη ανθρώπινα. Ναι. Δεν κάναν λάθη συνειδητά. Το είπαμε. Να είσαι καλά. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για μένα, να ξέρεις, είναι λάθος να βγάζουμε πρώην διατητές να σχολιάζουν να κάνουν ραν. Είναι όλοι βουτυγμένοι μέσα στο μέλι. Όλοι. Κανα δυο άμα ξέφυγαν, πρέπει να τους ψάξουμε να τους βρούμε. Δεν παίξαν αλφα ή την νίκη. Ναι, ακριβώς. Πάμε. Καλημέρες. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλος. Γεια σας. Καλώς ονα. Ο Βασίλης είμαι ο Έγκης. Έλα ρε Βασίλη, έλα αγόρι μου.
Λοιπόν, θα σε στεναχωρέσω. Εμένα γιατί καταρχήν, να στεναχωρέσεις, σιγά. Καταρχήν καλή επιτυχία στην ομάδαρα σου. Γιατί καλά. Ομαδάρα και βλέπεις. Εσύ ομαδάρα βλέπω εγώ την ΑΕΚ. Σωστός, και σωστός. Και έτσι είναι το σωστό. Έτσι βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω όμως γιατί δεν θα πάρεις πρωτάθλημα. Ναι. Φέτος. Γιατί όλη σου την ενέργεια, όπως η ΑΕΚ, ναι. έχει τώρα δυο, συνειδητά δύο εχθρούς. Ναι. Τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Σωστό, ως εδώ. Να δω που θα διαφωνήσουμε. Όπως η ΑΕΚ παλιά είχε συνειδητά. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ιδίως Ολυμπιακό. Ναι. Έδινε όλη την ενέργειά της να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Και μετά ξεφούσκωνε. Ναι. Λοιπόν, βλέπω την ομάδα σου, φίλε, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, ναι. ότι συνειδητά προσπαθεί να πάρει για να αποδείξει κάτι που αυτή έφταιξε για ό,τι έπαθε. Λες εσύ, ναι, αλλά άστο τώρα δεν είναι η ώρα. Έτσι είναι, αγαπητέ. Όχι, δεν δε φταίω εγώ. Εάν κάνει θέατρο ο Γκαρθία, ναι. Να μην αναλωθούμε εκεί. Ναι, γι' αυτό σου λέω άστο. Να κερδίσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ναι. μπας και γίνει πρωταθλήτρια. Ναι, αλλά πριν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό κέρδισε άλλα τρία μάτς. Λοιπόν. Το ότι χάσαμε από εσάς μέσα στην έδρα σας και παίξαμε καλή μπάλα. Την καλύτερη τα τελευταία 10 χρόνια. Την καλύτερη. Λοιπόν, δεν τρέχει κάστανο για μας. Ντάξει. Διότι χάσαμε στην έδρα του ΠΑΟΚ, φίλε. Εγώ φίλε να σου πω κάτι, βλέπω φέτος ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί στα ντέρμπι γιατί οι μικρομεσαίες ομάδες είναι πολύ αδύναμες. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να χάσει βαθμούς πουθενά σε δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά πήρα ήδη δύο ντέρμπι, ρε φίλε. Δύο τέρμι λοιπόν, πήρα, στα λόγια μου έρχεσαι. Εντάξει. Ναι. Θα έρθει όμως η ώρα που θα κατέβεις κάτω. Αυτό να μην το ξεχνάς. Αυτό είναι η κασία και θέλω δικό σου. Θα έρθει η ώρα λοιπόν, που θα πέσεις κάτω. Μπράβο. Όπως δεν θα χάνω εγώ. Δεν θα χάνεις, ναι. Φυσικά. Έτσι να δούμε πώς θα χάσεις, πώς θα κερδίσεις εσύ ή πώς θα χάσεις κάποιος στην έδρα μου. Φίλε, δεν είπες κανένα επιχείρημα. Λες τα θέλω σου. Αυτό είναι το θέλω μου. Εντάξει, ότι εσύ. Εντάξει. Σεβαστά τα θέλω σου. Είναι φυσιολογικό, λέω στην έδρα μου να χάσει. Εντάξει, σεβαστά λοιπόν. Τα θέλω σου, αλλά είναι θέλω σου, δεν είναι επιχειρήματα. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Εγώ χαιρετισμού στο φίλο μου τον Χρήστο τον Αυγουλά. Γεια σου, ρε Χρήστο Αυγουλά. Δεν είναι φίλε, είπε τα θέλω του. Τόση ώρα. Παρακολουθώ εγώ με προσοχή. Πάμε. Είναι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ναι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Με αγαπάνε οι αεξίδες, να ξέρεις. Με αγαπάνε οι Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Ναι. Μπορεί να πα στο ΑΚ άνετα. Εύκολα. Στο Καφτατζόγλιο δεν πας. Πάω και στο Καφτατζόγλιο. Έχω το φίλο μου τον Μάνο, ρε. Ποιος? Ο Μάνος, ο φιλαράκι μου. Μέχρι να δει εκεί θα έχω γίνει. Εντάξει. Τρεις παραδείγματα. Με έχω δέσει και φιόγκο και θα με έχουν στείλει πίσω. Έλα, φίλε. Γιούλη. Τελειώθαν. Έλα, καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Τι είναι, ποιος είναι, τι είναι αυτή η γραμμή, είναι αυτή. Αυτό είναι σαν να βγάζει τη χρόφουση από το στόμα, ρε. Ακούς Κωνσταντίνε. Καλημέρα, επόμενο. Επόμενο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Αεκτσί φίλε, πρέπει να πας μέχρι τη Λισαβόνα γονατιστός να φιλήσεις τα πόδια του Ντίας που στο 42 το ταγάρι αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες ενώ προηγείται 2-0. Έτσι είναι, γιατί μέχρι το 40 η Άγκη κάνει μία φάση με τον Μπακασέτα. Και να μην κατηγορείτε τον Κλωναρίδη που δεν έδωσε μία πάσα. Ναι. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Ανανεώνουνε τον Γκάνιας και τον Σάκχοφ. Ναι. Τον ανανεώνουν. Όχι, δεν ανανεώνουν. Κάνουν κουβέντα, προσέγγιση να συζητήσουν, ναι. να δουν και να κάνουν. Γιατί το ίδιο γίνει και με επίσημα και με ανανεώνουνε. Ναι. Ο λόγος που ανανεώνουν το 31 χρονών Κάνιας ποιος είναι. Είναι ικανοποιημένοι από την ταχύτητα, από την ποιότητα που δίνει στη μεσαία γραμμή. Άρα βγαίνεις και λες ότι εγώ αν ήμουν τεχνικός διευθυντής, τον Κάνιας θα τον άφηνα στην ευχή του Θεού. Και τον Σάκο. Όποιος νοήμων άνθρωπος αυτό θα έκανε. Ναι. Ακούγεσαι, σαφώς. Θα έκανε κάτι άλλο. Εκτός και αν πιστεύεις ότι θα το ανανεώσει το συμβόλαιο και μετά μπορείς να το πουλήσεις. Ισχύει. Εγώ φίλε ισχύει πιστεύω αυτό? Ότι φέτος ο ΠΑΟΚ... Αυτό εδώ να επέμβω. Ναι, βέβαια να επέμβω. Από αυτούς που είναι να ανανεώσει ο ΠΑΟΚ, ναι. υπάρχει περίπτωση να πουλήσει κανέναν σε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ? Όχι. 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 Να, αυτή είναι μια ερώτηση, οποία καλημέρα κύριε Σαββίδη. Και πρέπει να βάλουμε κι άλλο παράμετρο μέσα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη πιο γυρασμένη ομάδα στο πρωτάθλημα και άρα κάποιος που είναι πολύ μεγάλος... 31, ναι. 31 ο Κάνιας, 29 ο Μαουρίσιο, 29 ναι. ο Σάκχοφ, 32 ναι. ο Βέρμπλουμ, 32-33 ο Βιερίνη. Ναι, άρα λέμε 31, ότι η Βιερίνη ήταν η δεύτερη χρονιά... Τι τραβάει βιολογικά. Ας να το δούμε. Περίμενε. Τι να το δούμε. Λοιπόν, ας βάλουν λίγο άνθρωπος τώρα τι θέλουν να κάνουν. Θα ανοίξω Βιερινέ, μικρό σκάφος είναι, μικρό κορμί. Θα ανοίξω Βιερινέ, εδώ πάσε. Θα ανοίξω. Τα είδατε ότι πλέον. Επειδή δεν έχετε χαφ, εδώ υπάρχει μελέτη. Επειδή δεν έχετε χαφ, όλη τη δουλειά την τραβάει ο Βιερινέ. Γιατί ο Μάτος είναι κουφαλίτσα και κάνει το βιολογικό του μόνος του. Δηλαδή τι γίνεται το στο μάτς. Το είπε και ο Λουτσέσκου. Ο Μάτος λέει στην προπόνηση, είναι ο μοναδικός παίκτης ναι. ο οποίος ξέρω ότι δεν θα κάνει σοβαρή προπόνηση, αλλά στο παιχνίδι τραβάει 20 κούρσες στο μάτς ο Βιερίνια στο ημίχρονο.
πέντε ο Μάτος. Πέντε ο Μάτος. Ναι, αλλά ο Μάτος ανέβηκε το δεύτερο. Οπότε ο Βιερίνη αλλιώνει, να πούμε, ενώ ο Μάτος θα παίξει άλλα δύο χρόνια. Ωραίο θέμα έβαλες, φίλε, να είσαι καλά, καλημέρα. Για γιατί καλά. Υπάρχει το θέμα των ανανεώσεων και ο ΠΑΟΚ πρέπει φέτος να τραβήξει προς τα κάτω την ηλικία. Φέτος ο Μάτος δεν έχει αυτή την ένταση στο παιχνίδι του. Δεν έχει τα, εκείνη, τα τριαντάρια, τα σαραντάρια να χώνεται. Ο Μάτος κάνει πάντοτε συντήρηση. Πάντοτε. Είναι πιο έξυπνος. Έξυπνος είναι. Ναι, είναι έξυπνος στο παιχνίδι. Αλλά μπαίνει και στο συνεξίσωση το κομμάτι ανανέωση και ηλικία. Τραβάει και τις αγωνίες εκεί. Τις τραβάει. Ναι, το ξέρουμε, το μάθαμε. Αλλά επεχτάρα, τι να κάνουμε. Είναι. Είναι, έτσι, ναι. Πάμε. Είπαμε, δεν θέλουμε καλά παιδιά. Καλημέρα, ναι. Έτσι, καλούς στη δουλειά θέλουμε. Έλα, αυτό ακριβώς. Ναι, φίλε. Φίλε. Έλα, φίλε. Καλή σας μέρα. Από πίσω ακούς το ίντερνετ και μπορεί να μπερδευόμαστε. Καλά είμαστε, αγόρι μου. Εσύ τι κάνεις. Σαν να διάβασε τη σκέψη μου ο προηγούμενος. Ναι. Για πες. Λοιπόν, μόνο που περιορίστηκε σε δύο ανανεώσεις. Ναι, γιατί του Βαρέλα και του Μπίσεβα θεωρούμε ότι δεδομένα πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, η δική μου φτωχή και ταπεινή άποψη είναι ότι κανένα από τα χαφ και κανένα από τα... από τους ακραίους επιθετικούς πλην Άρντα δεν αξίζει ανανέωση στον ΠΑΟΚ. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο θέμα. Ναι, ναι, βέβαια, καταπληκτικό είναι. Ναι. Και αυτό είναι ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ανεξάρτητα από τα φυσικά τους δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ο Άρης των 3,4 εκατομμυρίων να παίζει με Μπάσα και με Σιώπη και εγώ να έχω Σάκοφ και Κάνιας. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να έχει έναν παίκτη ο οποίος έβγαλε 4 γκολ, κέρδισε 2 πέναλτι, είχε ένα δοκάρι και 2 ασίστ και αυτά όλα μαζί να μου τα έχουν κάνει, να μην μου τα έχουν κάνει μάλλον 5 ακραίοι επιθετικοί που έχω. Ζάμπα, Λιμνιός, Μπίρσεβαρ, Ουάρντα και ποιον άλλον ξεχνάω. Ναι. Άρα λοιπόν, κανείς από αυτούς, σε αυτές τις δύο πλευρές ο ΠΑΟΚ είναι ελλιπής. Κανείς από αυτούς δεν πρέπει να ανανεώσει. Άρα λες ότι στα χαφ και στις μπάντες ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ανανεώσει κανένα που τελειώσει. Ναι, ξέρεις τον Βέρμπλουμ, έτσι, του οποίου πρέπει να του δώσουμε τον το χρόνο. Εννοείται, εννοείται πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο. Τέλος, εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Έτσι, θα τον κρίνω πολύ πιο αυστηρά από τον Κωστή σε 2 μήνες από τώρα. Ναι, και παιδιά, μην ξεχνάμε κάτι το οποίο είναι πολύ κυρίαρχο στην φυσιολογία των αθλητών. Είναι το κλίμα. Για παράδειγμα, ο Χατζερίδη δεν έχει παίξει ποτέ ένα τέτοιο μεσογειακό κλίμα. Δεν έχει παίξει ποτέ του μπάλα. Ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Θα βγάλω τα δάκρυα. Ο Πλατινί, είπαμε, 6 μήνες η Γιουβέντους έκανε. Σε παίρνω σε μια δουλειά. Εμένα, ναι. Που είναι να δουλεύεις 10 χρόνια. 15. Και το πρώτο τρίμηνο δεν βλέπεις. Σέρνομαι. Σε κρατάνε. Με κρατάνε. Άμα ξέρουν ότι είμαι καλός. Άμα ξέρουν το βιογραφικό μου ότι έχω να παραδώσω και να δώσω στίγμα στη δουλειά, θα με κρατήσουν. Θα ξέρουν, ε. Ναι. Δηλαδή κάτσε. Ναι. Σε παίρνουν εσένα τώρα, θα σου κάνω σε εμάς. Ναι, ναι. Σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Εσένα. Εμένα. Νούμερο ένα σε ακροματικότητα. Ναι, 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 ναι. Έτσι, εσένα. Ναι. Παίρνουν. Και πας άλλο ραδιόφωνο και τους πρώτους 3 μήνες δεν τραβάς. Ναι. Τι θα σου πούνε, πάνε φύγει, πάνε στο άλλο. Θα σου δώσω και άλλο χρόνο, Κωνσταντίνε μου. Λες, ε. Εγώ λέω ότι θα με δώσουν. Εγώ λέω, όχι απλά θα σε δώσουνε, θα σε γλύφουν και τα δάχτυλα από τα πόδια θα σε γλύφουνε. Τι, ποδολάγνη και αυτό. Ποδολάγνη. Λοιπόν, η WIT Vision σε φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση WIT Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο WIT.gr ή σε ένα κατάστημα WIT και δείτε κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια, όπως τα Χαμένη στο διάστημα. Μια τρελή οικογένεια και Lemon Snicket, μια σειρά. Ξερικά, και να πάμε στα καλλιτεχνικά. Έχουμε Γιάννη Πλούταχο στο θέατρο Βεργίνα και πρέπει να πάμε όπως και δίποτε. Όχι επειδή είναι ο αγαπημένος μας Πλούταχος που ξέρουμε όλοι. Έτσι, απλά αυτή η παράσταση έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Είναι πιο παράσταση, είναι ένα show, ένα ερωτικό story που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και ντύνεται με τα τραγούδια του τεράστιου Πλούταρχου. Είναι υπερπαραγωγή. Όσοι γουστάρετε, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και το στήριο κοστίζει 20 ευρώ με ποτάκι, παρακαλώ. Πλούταρχος είσαι. Εμείς μπήκαμε στο φινάλε της εκπομπής. Rap and cool show. Να το θυμόμαστε, Κωνσταντίνε μου. Καζαμπάκ έχουμε απέναντι που δίνει ρυθμό, αν μη τι άλλο, και γραμμές στα 390. Στα 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, 17. Στα 16 χρόνια ναι, που είμαι στο Μετρόπολης, έχω σκηνοθεσία. Ράδιο σκηνοθεσία. Ναι. Πολύ καλή. Και το βράδυ είχαμε κινητήρι. Ναι. Αλλά... Και τώρα έχεις τον μέτρο. Δεν θέλω να το φτιάξω. Για το πρωί, σλουρπ. Ναι, σλουρπ. Δεν θέλω να το φτιάξω, αλλά είναι ενώ ένα. Τι να κάνουμε τώρα. Φτιάξω. Λοιπόν, ναι. Ποιους παίκτες θα ανανέωνες. Εγώ. Ναι. Κρέσπο, Βαρέλα, Μπίσεσβαρ. Αυτούς. Ναι. Αυτούς. Άμα θες μπαμπαμ, χωρίς να το συζητάμε, να το τραβάμε, να το ξεκυλώνουμε. Πόσο χρόνο είναι ο Μπίσεσβαρ. 30. 30. Ωραία. Άλλα 2 χρόνια εδώ στην Ελλάδα σου κάνει παπάδες. Εγώ θα ανανέωνα. Ναι. Μόνο τον Βαρέλα από όλους αυτούς. Ούτε τον Κρέσπο. Ούτε τον Κρέσπο. Ούτε τον Κρέσπο. Σέντερ μπακ που δεν πηδάει σε κεφαλιά δεν τον θέλω. Τον θέλω για χαμηλά. Εσύ
Το θέλω για τα χαμηλά, να είναι γρήγορο. Στην Ελλάδα δεν πηδάνε πολύ. Για την Ελλάδα τον έχω εδώ πέρα. Ναι. Θα πάρω καλύτερο από τον Χατσερίδη βέβαια για να τον κολλήσω δίπλα στο Βαρέλα. Εμένα και θα τον έχω τον Κρέσπο για την Ελλάδα. Εμένα και στην ΚΑΠΑ το... 20. Ναι. Γιατί με κόψατε που ήμουν κοντό. Ποιο σε κόψατε. Κανονικά, σωστά. Ναι. Είσαι ένα 75-76. Ναι. Δεν μπορεί να πα να παίξει. Γιατί... Έπαιζαν άλλοι όμω 75-76 τότε. Στι εξόδου και τα λοιπά. Α, στα χαμηλά ήμουν πολύ καλό. Μπράβο του Καντάμ! Του Καντάμ, φίλε, εσύ πει θεματοφύλακα. Ο στόπερ είναι στόπερ. Στόπερ, φίλε, που δεν πηδάει κεφαλιά, δεν είναι στόπερ. Ναι. Οπότε δεν τον ανανεώνει. Δεν τον ανανεώνει εσύ. Ναι. Εγώ τον ανανεώνω. Με κλειστά μάτια. Εσύ ανανεώσαι τον. Ποιον άλλο, ο Σάκοφ. Δεν τον ανανεώνω αυτό. Ναι. Το Σάκοφ. Μόνο και μόνο που δει πιάνει θέση ξένου φτάνει για μένα. Το Σάκοφ μπορεί ένα 20 λεπτό. Εσύ να τον θες για το 20 λεπτό. Για το 20 λεπτό θα του δίνα τα μισά λεφτά. Δεν θα δεχόταν με τα μισά λεφτά. Ωραία, πάρε θα του πω με αυτά τα λεφτά και άμα σε πάρει άλλη ομάδα, έλα βρες μου. Έκανε νούμερο Σάκοφ, θα βρει, να ξέρει. Παίχτη που βάζει γκολ και έχει νουμεράκια, τσουπτσουπ θα πει ο άλλο, α, βάζει γκολ. Πάρει πιο πολλά από όσα μου ζητά και πάρει από άλλη ομάδα, σήκω και φύγε. Ποιον άλλον είναι να ανανεώσει, τον Κάνια. Ο Κάνια τον Άρη θα πλένει με το Σόλωνα τι κάλτσε των ποδοσφαιριστών. Γιατί ρε τόσο πολύ. Παίχτης που έχει παίξει Premier League, που έχει παίξει Πριμέρα Division, τον ισοπεδώνεις και τον κάνεις σκουπίδι. Στο θέατρο παράθλαση να έπαιζε ρε Σιγκουλιανίδη. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο, έλα. Ο κόσμος μας ακούει εμάς. Να ακούσουμε και εμείς αυτούς. Δηλαδή τον κάνεις να τον πεις. Πας στον Άρη να παίξεις με Κάνια, με Μπάσα, Ματίγια, Σιώπη. Ξέρεις, θα σου πει ο Κάνιας. Ναι. Καμιά άλλη ομάδα να πάω που δεν έχει κανένα χαφ αμυντικό να πάω. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Έτσι, αλλά μηδενίζει μια καριέρα ενός ποδοσφαιριστή που τώρα. Έχει παίξει και Ισπανία και Αγγλία. Πριν 6 χρόνια μπορεί να κάνει παπάδες ο Κάνιας. Δεν ξέρω τι έκανε ο Κάνιας. Πάμε να ακούσουμε και τα Κουρατόπουλα. Έλα, καλημέρες. Έλα, Βίλε. Έπεσε, δεν άντεξε. Εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς ο να. Μάλιστα. Κώστα. Ναι. Άκου λίγο, θέλω εσένα. Θα σου πω κάτι. Και μετά τον Κουλιανό. Έχω μάθει από σένα μπάλα, ακούω πολλά χρόνια. Από μένα μάθεις μπάλα. Oh. Από σένα φίλε έμαθα 5 πράγματα να διαβάζω την μπάλα. Με έχεις μπερδέψει τον εγκέφαλο, τώρα τελευταία, με τον Άρη. Με τον Άρη. Αλήθεια σε λέω. Με έχεις μπερδέψει τον εγκέφαλο. Μια μου τα βγάζεις από εδώ, μια μου τα βάζεις από εκεί. Καταστάλαξε. Δεν γίνεται να γυρνάς και να μου λες ότι στα επόμενα δύο μάτια θα πάρω ένα βαθμό. Αυτό τι σχέση έχει φίλε. Κάπου, με την... κάπου το έχεις αυτό είναι προ... αυτή κουμα... άκου λίγο. Αυτή είναι κουμαρίστικη πρόβλεψη. Δεν είναι μπαλαδίστικη. Αυτή είναι κουμαρίστικη πρόβλεψη. Πες στον κόκκινο το μεσημέρι για να δώσεις προγνωστικά σε κάποιους κουμπίδες. Ναι. Όχι σε αυτούς που θέλουν να δουν μπάλα. Ναι. Έχει δίκιο αυτό που λες. Εντάξει, και κάτι να πω και στον Κουλιανό. Θέλω να έρθω και στο Λαϊκό Δικαστήριο για μένα. Θέλω να σε γνωρίσω από κοντά. Μιλάμε από το Facebook. Θα σου στείλω μήνυμα να καταλάβεις ποιος είμαι. Facebook. Ξέρεις, είμαι φαν σου, ναι. Πολύ. Εντάξει. Σε ετοιμάει αυτό που σου λέω. Ευχαριστώ, βέβαια. Και δεύτερον, να πω για κάτι στον Κουλιανό. Ο Πάο χάσει φίλο, δεν πιστεύω ότι θα χάσει το πρωτάθλημα. Θα το χάσει, θα το χάσει από τον κόσμο του. Όπως πέρσι βγάλατε τα μάτια σας μόνοι σας, προσέξτε μην τα βγάλετε και φέτος. Το δίσεξα Μαρτίνου Καδροσοφού θα πω, φίλε, ας ελπίσουμε να μην είμαστε βλάκες. Τίποτα άλλο. Ναι. Να σε καλά. Αριανόσημο από ό,τι κατάλαβες. Ναι, φίλε, και τι έγινε. Αλλά, τι σου λέω. Και τι έγινε που σας έγινε. Εμένα οι καλύτεροι φίλοι μου είναι Αριανοί. So what. Και κάνουμε κουβεντούλες. Να σε καλά, να σε καλά. Καλά. Προχωράμε. Πάμε, καλημέρες, ναι. Ου καδρός χοντρού. Σοφούβρε, σοφούβρε αμέσως εσύ το μυαλό σου. Ναι. Ξέρω που πήγε πάλι το μυαλό σου. Ναι, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Εμπρός. Εμπρός, κύριε μου. Δεν μου λες, παρακαλώ, να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Κούλια, ναι. Μάλιστα, βεβαίως. Είμαι ένας παλιός φίλος του Πάουκ, 80 χρονών. Να είσαι γερός και δυνατός. Ο Ιορδάνης που είναι στους φιλάθλους, πώς λέγεται το επώνυμο. Ο Τζόρνταν ο Μελετίδης, νομίζω. Ε? Ο Ιορδάνης ο Μελετλίδης, κάπως έτσι τώρα. Μελετλίδης! Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα σου το πω σε λίγο, θα σου πω σε λίγο 100%. Ποιο λέει, τον μπαρ που έχει στην Μιγκλέα. Ναι, 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 Μελετλίδης. Μελετλίδης, ναι, Μελετλίδη, ναι, ναι, ναι. Ο Ιορδάνης, ναι. Ναι, φιλαράκι ο Τζόρνταν είναι, γορίλας. Χρόνια, είναι θηρίο και καλό παιδί. Βέβαια. Πολύ καλό παιδί. Άμα δεν ήταν καλό παιδί, έπρεπε να σκοτώνει κάθε 2-3 κάθε μέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Με ακούτε? Ναι, κύριε. Ρε παιδιά. Κώστα. Μάλιστα κύριε. Συγγνώμη, γιατί τους δείτε ρε παιδιά τόσο ποδαρικό τους αεξίδες. Έχει γουστάρουμε. Τι να κάνουμε αφού παίρνουν πολύ, να τους πούμε δηλαδή, μην παίρνετε. Τι να πάνω ρε. Την εποχή ρε φίλε που έπεσε η Χούντα. Υπάρχει ελεύθερη ραδιοφωνία, να τους κλείσουμε δηλαδή. Συγγνώμη, δεν διαφωνώ. Αλλά έφτασε στο σημείο τώρα να μου πει εμένα ότι να το δώσουμε, να το κάνουμε την ΑΕΚ, να τη βάλουμε και πρώτη και τα λοιπά. Εδώ υπάρχει ο Άρης, υπάρχει ο Ιρακλής. Είναι χαμένες πατρίδες, κοινά συμφέροντα. Ο Απόλλων. Ναι, εντάξει, είναι φιλική ομάδα προς τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Πλέον δεν είναι.
Τι να κάνουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγαίνουν οι εξής. Εγώ θέλω να βγαίνουν όλοι. Και κλαίγατε στο ένα χέρι της Παναγίας σου μελάω ένας και το άλλο Παναγία σου μελάω άλλος. Να πάρει την Αθήνα. Φιλέ, τους θέλουμε όλους, θέλουμε να ακούμε ολονών τις απόψεις, δημοκρατία έχουμε και στην τελική μπορεί να ακούσουμε και κάτι που θα είναι ωραίο. Σεβαστό αυτό που λες. Αλλά όχι να το παίζει ότι θέλω και να με κάνεις και αν 30. Εντάξει, άμα θέλει να το κάνουμε και αντριάντα, γιατί να μην το κάνουμε και αντριάντα. Αν πάρει το προτάσμα και το κύπελο και μας κερδίσει. Ποιο να παρνά, τι πάθανε. Τίποτα αυτό δεν πήραν. Τι κύπελο μέσα στην Ελλάδα χάσανε. Χάσανε και προθέσεις χάσανε. Και μπουλκουμέ μέσα στην Τούμπα, τι άλλο θέλουν. Καλά σε λέει εδώ τώρα Παοξής. Τι θέλουν άλλο. Αλλά τους θέλουμε όλους όμως, να ξέρεις. Ναι, αλλά. Κύριε μου, παίζουν καλύτερη μπάλα από εσάς. Βρε, ας πέρα, και εγώ να ρωτήσω τους αξίδες. Ρε, αξίδες, τι θέλετε, να παίζετε καλή μπάλα και να χάνετε ή να μην παίζετε καλή μπάλα και να κερδάτε όπως εμείς. Ναι, αλλά οι παοξίδες μας έχετε πρίξει για τη δεκαετία του 70 και την μπάλα παίξαμε. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνη δεκαετία. Και την μπάλα παίξαμε και την μπάλα παίξαμε. Α, μπράβο, μην πιάσουμε και την εποχή του Πάγκαλου τώρα. Α, μπράβο. Φύγε, Παοξάκι μου. Σ' αγαπάμε πολύ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός και δυνατός. Να ο νεόπλουτος. Πρόβλημα την εποχή του Πάγκαλου. Είδω γύφτο στη γενιά του, κανένα γάλια στην καρδιά του. Για όλους ισχύει αυτό. Φυσικά. Ναι, και η ψήρα ανεβαίνει στο γιακά. Για όλους ισχύει αυτό. Ποιο Πάγκαλος και Κούδας τώρα και αυτά και ιστορίες που βάζουμε. Τη μεγάλη μπάλα να πούμε. Καλημέρες! Του στέλνουμε, έχω φιλαράκια. Αλλά τώρα μεταλλάσσει το DNA σου. Θες να κερδίζεις μόνο. Τι κατάλαβα τόσα χρόνια που έβλεπα μπάλα. Να με λένε ότι είμαι 2-1 Λάρισα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Μ' αρέσει που πας να βγάλεις τον καζαντζιδισμό από πάνω. Εγώ δεν έχω τέρμα, δεν κλαίω ξανά. Τελείωσε. Πρέπει να είμαι δυνατός να κοπανάω κι εγώ. Αυτό θέλω. Το κρατάω αυτό. Ναι, κράτα το αγόρι. Μάλιστα. Είσαι εσύ ένας. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Γεια σου Νίκο, γεια σου Κωστή. Καλημέρα. Ένα πράγμα στον Κωστή. Ναι. Αν μ' ακούει. Ναι. Είχε πει ο Οκτώβριος. Είναι ο μήνας των θλάσσεων. Κάποιες ομάδες ξεκινήσανε ήδη τα προβλήματα. Το είπα, είναι ο μήνας των θλάσσεων. Δεν έχει κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Η ομάδα η οποία το υλικό της είναι και φουλάρι, να πούμε, με μείον υλικό και θλάσσεις και χειλήξεις χιαστών και θέματα τέτοια θα. Για την ΑΕΚ μιλάω. Ο ΠΑΟΚ φρόντισε και επένδυσε για να μην έχει και θλάσσεις. Καλά έκανε. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω το είχε πει αυτό. Γιατί αν ο Βιερίνη έπαιζε στην ΑΕΚ. Θα είχε ήδη θλάσσεις. Θα έπαιζε τώρα και σήμερα. Έχει κάποια ονόματα από παίκτες. Ναι. Ότι είναι ο μήνας των θλάσσεων Οκτώβριος και θα δείτε. Κάποιες άλλες ομάδες ξεκινήσανε και έχουν ήδη τα προβλήματά τους. Και ο Άρης έχει θλάσσει. Γιατί ο Βέλεθ για θλάσση είναι, να ξέρεις. Ο Βέλεθ που δεν θα παίξει έχει θεματάκι πίσω. Βέβαια. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει παιδίσει και ρίξει λεφτά για να μην παθαίνουν θλάσσοι παίχτες. Καλά κάνει. Α, μπράβο. Και εκεί τα ρίχνουν τα λεφτά. Και τα μασάζ, για και την προστασία των παιχτών. Είπαμε ιδανικό περιβάλλον δουλειάς. Καλημέρα, φίλε, σωστό. Ακούστε. Και, ναι. Και κάτι άλλο. Ρίχτω. Κωστή, ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει επίπεδο. Ναι ή όχι. 100% και αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό και σαν επίπεδο φιλάδρων. Ναι. Φυσικά έχει αλλάξει. Μα με το Σαββίδι άλλαξε. Συμφωνώ με τον φίλο τον Αριανό, τον προηγούμενο που είχε πάρει. Και λίγο μας μπερδεύεις και πρωί και το μεσημέρι. Ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εννοείται και ειδικά ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει πολλά επίπεδα στο κομμάτι marketing. Πάρα πολλά επίπεδα. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά, αγγίζουν ομάδες επίπεδου Champions League τα παιδιά. Όταν λες marketing, τι εννοείς? Προώθηση του προϊόντος που λέγεται ΠΑΟΚ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Στα Γιάννητσά μπουτίκ έχετε. Εντάξει, τώρα μιλάς για μπουτίκ. Εγώ δεν μιλάω για αυτό το πράγμα. Στην Καβάλα μπουτίκ έχετε. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, δεν μιλάω για την μπουτίκ. Δηλαδή, αν κάποιος από μιλάω για τον οργανισμό ΠΑΟΚ, πώς προωθείται στην Ευρώπη. Στο Μόναχο, εγώ που θέλω να πάρω φανέλα του ΠΑΟΚ, μπορώ να πάρω. Ο ΠΑΟΚ είναι παντού σε όλα τα ποδοσφαιρικά πάρκα. Αυτό να σου δώσω ένα άλλο σε ρωτάω. Ναι. Είμαι στο Μόναχο ΠΑΟΞΙΣ ναι. Και θέλω να πάρω στο παιδί μου φανέλα του ΠΑΟΚ. Μπορείς να παραγγείλεις μέσω ίντερνετ και να σου συστήλουν. Πώς, με ποιο τρόπο? Μέσω του ίντερνετ. Μόνο γίνεται. Ό,τι θες. Τέλειος. Ο φίλος ο Αξής ο Νικόλας θέλει μήνυμα και λέει: εγώ δεν ζητάω να παίζω το πρωί στο βράδυ. Ζητάω απλά το σεβασμό. Είμαι καθημερινός ακροατής και εγώ το δέχομαι. Το σεβασμό το ζητάνε. Παιδιά, και το ραδιόφωνο, εφόσον πέρασε στο ίντερνετ, είναι όλου του κόσμου. Έτσι. Δεν είναι στη γειτονιά της Τούμπας και της Χαριλάου. Πάμε. Τα είπες όλα, Κωνσταντίνε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα. Έλα, ρε Νιμάνι, σε καταλάβαμε. Αφού ακούγεσαι από τα έγκατα, ακούγεσαι. Κωστή, για να με θυμηθείς, ρε φίλε, είχα πάρει μια μέρα στην εκπομπή, έχει πάρα πολύ καιρό. Ήταν η πρώτη παρουσίαση του Ερέρα. Και σε παίρνω τελευταίο τηλέφωνο, ήταν και σου λέω: ρε φίλε, αυτός δεν έχει τη φωνή του Δον Κορλεόνι από την ταινία Νονός? Ναι, ρε φίλε. Το κόκκινο θύχτηκε και λέει: κλείσε, φίλε, λες και το δείξαμε το παντανάκι. Ναι, ο κόκκινος φοβάται γενικώς. Ναι, αλλά καλός προπονητής ο Πάκο Ερέρα, έτσι. Μπορεί αυτό, η φωνή να μην είναι, αλλά είναι προπονητής σοβαρός. Και δεν κλέβει. Αυτό που θέλω να πω είναι. Στον Άρη φέτος δεν κλέβουν. Παράξενο. Πού πάμε? Πού χάλασε αυτή η κοινωνία, ε? Δεν κλέβουν στον Άρη. Δεν υπερτιμολογούν. Αυτό που θέλω να πω είναι για τον Καστοριανό. Έτσι, γειτονάκι Καστοριανή. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θέλεις, λες, το σεβασμό.
Φίλε, και εγώ θέλω το σεβασμό να μην πανηγυρίσει αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί το πήρε, ναι, εντάξει το πήρε, αλλά μην μου το πανηγυρίσει. Δηλαδή και εμείς όλοι μας να σου πούμε και έτσι το σεβασμό. Δεύτερον, λες εκπροσωπεί εκ μέρους των αιτήδων. Εχθές ο Ραπτόπουλος πήρε ένα δικηγόρο και σου τάχουν εσένα, που είναι συνοπαθός αρχής και συγκεκριμένα είπε να δεις και στο βιντεάκι στο YouTube ένα προδότη Μπάγκεβιτς, Κώστα καλά, τα θυμάμαι εχθές. Δηλαδή και με το τρίτο ρεψίλο μου, άμα δεν θα αρέσει όπως και εμένα πολλές φορές, δεν μου αρέσει αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος ή ο κάθε Ραπτόπουλος. Είναι πολύ πολύ αλλάζει σταθμό. Και εγώ τι να κάνω, να πάρω την ποσότητα και να πω μέσα στο Μετρόπολη. Εντάξει. Φιλιάνη Μανή μου, τα λέμε Πασάκα μου. Τα λέμε γορίνα μου, φιλαράκι μου. Να σε καλά. Αυτό τραβάει πραγματικό γκασμά. Έτσι από το πρωί στο βράδυ. Όχι, ο κόκκινος δουλεύει πιο πολύ. Τι πράγμα είσαι, εσύ. Δουλεύει, σκοτώνει. Τι πράγμα είσαι. Καλημέρες, ναι. Καλημέρα, ναι. Αυτό τελειώνει σε 8 ώρα το βράδυ τελειώνει. Που εγώ. Έλα, έλα, ρε Σιρούλα, έλα. Σιρούλα, τα παντούπα, τα μα πάνε. Τι κάνεις, έλα, ρε Άλεξ. Το πρωινό χάπι το πήρες, ρε. Βρέθηκε το μπουφάν, έμαθα. Όχι, αλλού ήταν. Αλλού ήταν, ναι. Αλλού ήταν, του άντρε ήταν. Α, εντάξει, εντάξει, ναι. Έλα, Άλεξ. Θα του φέρω του άντρε, α τα μπουφάν τώρα. Ναι. Πάω, κοιτάξτε και μην φοβάσαι. Το σημαντικό. Ο καμπρό και πάω ο μυντρό. Το πιο σημαντικό. Ολυμπιακό από πίσω και από μπρο. Το μισό χάπι πήρε. Κατάλαβες, τι σιρούλα είχα, ρε φίλε. Έκανε οικονομία στο χάπι. Άλεξ, σ' αγαπάω, ρε φίλε, να ξέρεις. Καλημέρα, επόμενος, ναι. Μορφάρα. Μορφή, δε, εγώ τον ξέρω και προσωπικά, σου λέω. Στρατό, περπατούσε και είχε σαν το Λούκι Λουκ 2 μέτρα σκόνη από πίσω. Ναι. Στον οδηγό του πούλμα που θα κάνω θα είναι δίπλα αυτός. Εννοείται. Εγώ θα είμαι πίσω. Άμα θα πάτε ποτέ σε προορισμό που θα πείτε από την αρχή θα πάω ξάδι. Στο Βουδαπέστη θα βρεθείτε. Λουντογκόρε θα βρεθείτε. Στη Βάρνα θα βρεθείτε. Πάμε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, ναι. Τι κάνετε. Καλά, φίλε. Κοιτάξτε, εφόσον ο ΠΑΟΚ φέτος σε αυτό το χάλι των τελευταίων τριών αγώνων τουλάχιστον. Ναι. Δεν χάνει. Ναι. Και όχι απλώς δεν χάνει, κερδίζει. Γιατί το δεν χάνει είναι και ισοπαλή. Σωστά μιλάς, βέβαια. Κερδίζει. Θεωρώ ότι, Κώστα μου, ειδικά εσύ να το λέω, ότι ο ΠΑΟΚ φίλε θα τερματίσει φέτος αήττως το πρωτάθλημα. Αήττως ενώ μόνο με καμιά ισοπαλία. Δηλαδή εγώ βλέπω... Ναι, άμα 30... με τέτοιο πάτο. Εγώ βλέπω ότι στους 30 αγώνες ζήτημα 3-4 ισοπαλίες. Εγώ είπα από την αρχή της χρονιάς 25-3-2 θα κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα κάνει μία 2 ήττα. Δεν υπάρχει, Νίκο. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, ήττα. Μέσα στην ΑΕΚ. Μέσα στην ΑΕΚ. Τι θα κάνεις, Κώστα. Και μία ξεκούδουνε. Κώστα, πότε παίζουμε την ΑΕΚ μέσα, ξέρεις, εποχή. Το Μάρτιο, Γενάρη, Φλεβάρι. Το Μάρτιο, ξέρεις, θα τους κάνουν αυτούς. Αυτή το Μάρτιο θα είναι στα νοσοκομεία με ορούς. Άκου λίγο. Αυτή ήδη τώρα μέχρι το Δεκέμβριο είναι για νοσοκομείο. Ναι. Το Μάρτιο από την 25-26 πόσο έχουν, τουλάχιστον 10 θα λείπουν, με θλάσεις, με ζημιές, με προσαγωγούς, με. Ναι. Και το Μάρτιο λογικά εκεί πέρα, εκεί επειδή ποντάρι, το είναι ένα κόμπλεξ. Θα είναι βιολογικά ελλειπές ρόστερ. Και ναι. Το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ αυτό. Ναι, το ξέρεις πολύ καλύτερα αυτό το πράγμα. Το Μάρτιο αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να φάγουν φαΐ τους. Σωστό είναι. Θα τους ταΐζουν με το κουταλάκι. Εκτός αν πάρει 10 παίχτες το Γενάριο. Ναι, αυτό είναι αναμφίβολα. Έχει ανεφοδιασμό αυτό. Και υπάρχει ένα άλλο θέμα με αυτούς, ότι τους έχουν κάνει κομπλεξικούς πλέον. Κομπλεξικούς κανονικά. Πάω στο Βόλο, τους κερδίζω. Όπου τους βρίσκει να τους κερδίζεις, θα μου λέει. Τους ξεφτιλίζω αντί για 6-0, αυτό μόνο 2-0. Έρχονται στην Τούμπα, παίζουν μπαλίτσα, κάνουν ευκαιρίες. Πάλι χάλια. Πάλι κάτω χάμε. Του 5 πάω. 2-0 το σκορ. Ναι. Σωστό. Επομένως, με αυτούς που τους έκανα κομπλεξικούς, τι να φοβηθώ, ρε Κώστα μου. Ναι. Ναι. Όπου τους βρίσκω τους κερδίζω. Ήρθα μόνο και μου το πήραν μέσω δικαστηρίων. Τι να φοβηθώ σε κάποιον που τον έχω περάσει τον φόβο. Το τρέμουλο. Δηλαδή, πάνε στο ξενοδοχείο και ένα μάλλον παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Λες να χάσουμε πάλι. Πρέπει να τους κερδίσουμε αυτούς. Τι θα κάνουμε. Συζητάνε οι παίχτες. Πόσα, τι θα, πόσα, πόσα, πάλι, θα φάμε πόσα παίρνει αυτός η κουφάλα ο Σάκοφ. Ναι. Αυτοί παίρνουν πολλά. Πολλά παίρνουν. Για είπες όλα. Από το Σάκοφ, φύγε μην το κουλά. Με την κολάρα θα βάλει τον κόλο του πάλι. Δεν μπορεί να τον πάρουμε την μπάλα. Τι κολάρα έχει αυτός ο άνθρωπος. Φύγε, τα είπες όλα. Φύγε. Ήσουν ωραίος σήμερα. Ήσουν καταπληκτικός. Ωραίος. Τρέμουμε την ιδέα ότι θα παίξουμε με τον ΠΑΟΚ για εξίδες. Λέει αφού μας κερδίζουν παντού. Μόνο με τα δικαστήρια και με αυτά τους κερδίσαμε. Στα ποδητήρια λέει πόσα παίρνει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια. Ναι, αυτός γιατί να παίρνει 800 και εγώ 200, 300. Εγώ κυκλοφορώ με λάντα Ναι. Τελευταίος. Μελάντα Νίβα. Τελευταίος. Έρχεται και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Και τα μελάνια μέσα, Σωτηρόπουλε. Ναι. Τι έγινε, ρε, το έκανε 3-0 ο Ηρακλής τα τελευταία 2 λεπτά. Κόσκινο τους έκανε αυτούς εκεί κάτω, τους Σπάρους και τους Νάξους μαζί. Ήταν ο Μυροφορίδης κάτω.
Δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Το τηλέφωνο έγινε δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο. Γελάει ο άλλος. Έλα ένα τελευταίο. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Φίλε. Ναι. Έλα. Ω. Έλα, Φερέος. Ω, σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Σε κατάλαβες, ε. Σε κατάλαβα. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Σιγά μην φοβηθούμε κιόλας, ρε. Αυτοί ετοιμάζουν το Λιμπερόπουλο, ετοιμάζουν γιατί και για το δεύτερο γύρο και τον Δημητριάδη να παίξουν. Έχουν πτωθεί. Μιλάμε ρε παιδιά. Τώρα θα παίξουν με την Μπάγερ. Τώρα το βιολογικό ρολόι θα γυρίσει ανάποδα. Έτσι ρε ο κεφάτος σήμερα ήταν. Λοιπόν, Κώστα, εντάξει τώρα μην τρελαθούμε. Γερασμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ με τον Ραυτόπουλο, εντάξει, κάποιες ανανεώσεις θα γίνουν, αλλά δεν θέλω ότι είναι τόσο γερασμένο. Αυτές δεν είναι ανανεώσεις, είναι αναγυράνσεις. Κοίταξε, νομίζω ότι ο κύκλος έχει κλείσει για φέτος, αυτού του κορμού, θα τελειώσει επιτυχημένα και λογικό είναι ότι τώρα να ξεκινήσω ανανεώσεις, Κωστέ. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτή είναι αναγυράνσεις, καλά λέω εγώ. Ναι. Τα λέμε σε ρε! Τα λέμε. Τι σερέο είναι. Πάντως σε λέει ένας φίλος, άμα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα με Χατσερίδη και Κανίας, θα είναι ξεφτύλα για όλους τους άλλους. Έτσι πως θα λες. Λέει ένας φίλος εδώ από ο Γιάννης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Αν δεν είναι ντροπή για τους άλλους να πάρω εγώ. Αν δεν πάρει πρωτάθλημα, το πάρει λέμε Ολυμπιακός. Ναι. Τι θα λέει αυτός για τον Χατσερίδη και τον Κανίας. Ότι πήρα αυτούς τους ασβέστες και δεν πήρα κανονικούς για να πάρω το πρωτάθλημα. Άρα η αξία της είδησης και της τοποθέτησης είναι πριν πάρει ή χάσει το πρωτάθλημα. Σωστά. Το αποτελέσματος όλοι εύκολα μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Καφεδάκι, φαγητό, τσιγάρα, μπέργκερ, πίτσες, ό,τι γουστάρετε όλα με ένα stop στην καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα σε τρία σημεία της πόλης, παλιού σταθμού 36, πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Και βεβαίως μην ξεχνάτε, η WIT Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση WIT Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο WIT.gr σε ένα κατάστημα WIT και δείτε αγαπημένες παιδικές ταινίες, πολλά κινούμενα σχέδια, κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια όπως το Χαμένη στο Διάστημα, μια τρελή οικογένεια και Lemony Snicket. Κάπου εδώ το show του rap και του cool λαμβάνει τέλος. Δίνουμε σκυτάλι στην κιανόλευκη ζώνη πλέον, 10 με 12, η οποία είναι σε ντονάτι βεβαίως, με Γιάννη Πάγκο και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, κυρίες και κύριοι. Ναι, και τα μελάνια θα μπουν μέσα στις 12 ώρα ακριβώς εδώ, Τζόρτζιο Μπούζο.